Έλα, ένα-δύο. Γεια σα. Χάρηκα πολύ για τη συνεργασία. Λοιπόν, λίγο μετά τι 12, Τρόικα, ξεκινάμε και σήμερα εδώ στο Λίμπερο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τι 2. Ε, Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα, έτσι. 28 του μηνό. Πάει ο Αύγουστο. Πάει ο Αύγουστο. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Αντίο. Καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. <laughs> καλό χειμώνα. Καλό σχολεία. Καλό παιδιά. Καλό καλησπέρι σε όλου. Ε, καλό πρωτάθλημα που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. <laughs> Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι. Καλό, καλό, μπάσκετ που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. <laughs> λοιπόν, θα γίνει, αλλά πώ θα γίνει τέλο πάντων. Όλα καλά. Λοιπόν, τελειώνει και ο Αύγουστο. Ελπίζω να περάσετε καλά όλο το καλοκαίρι. Συνεχίζετε κάποιοι τι διακοπέ. Άλλοι είτε είναι στι δουλειέ είτε όχι πάλι τι Μην Είμαστε το κόβι ακόμα, ρε φιλέ. Έχουμε Κάτσε. Εντάξει, Μωρή τώρα και αυτό. Σαββατοκύριακο, πάλι... δεν πετάγεσαι κάπου. Όποιο πει καλό χειμώνα <laughs> να μην κάψει το πετρέλαιο ε, το χειμώνα τον Ιανουάριο. Αντεβρελούλιδε. <laughs> λοιπόν. Ε... Δεν πα σε ένα δίμηρο του σουκού, αν δεν έχει δουλειά. Εύκολα, εύκολα. Και το Σεπτέμβριο θα πηγαίνω. Και το Σεπτέμβριο θα πηγαίνω. Λοιπόν, μαζί μα την πρώτη ώρα ο Μαρμαρίδη. Νέο πλάνο δόσεων από το Μαρμαρίδη, χωρί πτωτική, χωρί προκαταβολή. Η ανανέωση που θέλετε. Χρειάζεται ανθρώπου που εμπιστεύεστε. Με άμεσε και ασφαλεί παραδόσει από το μαρμαρίδη.gr. Με την εγγύηση Μαρμαρίδη τη η μεγαλύτερη ποσότητα των επίπλων των καταστημάτων παράγεται από ελληνικά χέρια, στηρίζοντα την τοπική επιχειρηματικότητα, τι ελληνικέ επιχειρήσει δίνοντας αξία στην εγχώρια παραγωγή με πολύ ωραίες εκθέσεις και στην περιοχή του Τάν και στο κέντρο Θεσσαλονίκη, πολύ καλές τιμές και πλάνο δόσεων. Και βεβαίως θα έχουμε δυνατότητα σήμερα, Στέριο, ναι, ναι. να ενημερωθούμε ε, λίγο πριν το φιλικό του Άρη ε, από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Στις δύο είναι το παιχνίδι ε, και βεβαίως θα πάμε πριν τη σέντρα για τα προεόρτια. Και yeah, θα πάμε και νωρίτερα μετά τη μία. ναι, συνδέσει αυτά, συνθέσει. Τι γίνεται, πώ κατεβαίνει ο λαό έχει του Άρη. Και τα λοιπά. Ναι. 630 εισιτήρια έβγαλε σε κυκλοφορία η Σάλκε. Φοβερό αυτό. 630 εισιτήρια. Λοιπόν, Θέλω να δουν Άρη, ρε φίλε. Θέλω να δουν Άρη, έτσι. Ε, Επίση να πούμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Ε, έβγαλε Έβγαλε 3 μια ανακοίνωση για το φιλικό με τη Σάλκε. Έβγαλε. Ναι. <laughs> που δεν δε συμφωνούν τα παιδιά με το Γιατί? φιλικό αυτό. Δεν την Γιατί η Σάλκε έχει κόντρα με την, με Πορούσια, Ντόρτμουντ. Και ε... εμεί ο Άρη είμαστε αδελφοποιημένοι Ένας Με για την για Dortmund. να κερδίσει τρία με τη Σάλκε και να Έτσι, Έτσι να, να δώσει σε... απαντήσει. Σε... Να ε, και γράφουν στην ανακοίνωση τα παιδιά ότι ε, δεν ήταν σωστό το φιλικό, δεν έπρεπε να γίνει. Και. Εντάξει. Λένε την άποψή του. Τώρα, εγώ έχω την αντίποση ότι από τα φιλικά δεν μπορείς να δεν μπορείς να κρίνεις τις επιλογές και τη στάση και τη φιλοσοφία Βάλιστα. μιας ομάδας, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Από τους γαζόρους και τις αρνές μέχρι τοπικά και ευρωπαϊκά μεγάλα παιχνίδια οι οπαδοί της Dortmund ήρθαν μαζί μας. Σήκωσαν και σηκώνουν τι σημαίε του Άρη στα δικά του μάτ. Πήγαν στο Γάζορο ή του Ανέβασαν πανιά, έχω και το, για να το λέω τα παιδιά, ανέβασαν πανιά για το γέρο, για συλληφθέντε δικού μα, για την περιπέτεια του Μιτσάρα, για τα 100 χρόνια του Άρη και πώ ακόμα. Έχουμε σταθεί μαζί σε πέταλα και δρόμου και όλα αυτά είναι αρκετά. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Το αυριανό φιλικό, το σημερινό δηλαδή, αποτελεί μια ατυχή, μια άτυχη παιδιά, μια άτυχη επιλογή τη ΠΑΕ. Οι ΠΑΕ αφενό μπορούν να κάνουν το δικό του αγωνιστικό προγραμματισμό, αφετέρου οφείλουν να φουγκράζονται τι σχέσει και τα θέλω των οπαδών του, γιατί για εμά ήταν και είναι ξεκάθαρο. Ποτέ φίλοι με τη ΣΑΛΚΕ. Ιστερόγραφο, όλη διαρκέ σε μπάλα μπάσκετ, όλη στήριξη σε όλα τα τμήματα του συλλόγου. Μάλιστα. Το ιστερόγραφο είναι το πιο σημαντικό. Δεν έβρισε την υπόθεση. Η αντίληψή μου, αυτή η ανακοίνωση είναι αλήθεια. Αφού υπάρχει η κόντρα Σάλ και Ντόρτμουντ και σου λέει πάτε και κάνετε βελγικό με τη Σάλ. Θα παίξω διπλό Με τη Σάλ, λε, ε, κίνητρο. Έχουν κίνητρο. Λοιπόν, αυτά, τα, αυτά τα νέα πριν το θα μα τα πει και ο, ο άνθρωπό μα. Θα μα τα πει και ο άνθρωπό μα, ο οποίο είναι εκεί. Ο Άρης θα τεστάρει τι δυνάμει του φυσικά. Κόντρα σε ένα σημαντικό αντίπαλο, εννοείται. Όσο και να μην πήγε καλά η Σάλκε φέτο στην Bundesliga. Ε, όσο και να έχανε ιδίω στα, στα τελευταία παιχνίδια, όλοι παίζανε. Με όποιον έπαιζε Σάλκε, έπαιζαν κόντρα. Λοιπόν, και της... όπω ισχύει στα φιλικά για όλε τι ομάδε, όχι μόνο του Άρη, μην με νομίζετε και μπαθεί. Σε περίπτωση καλού αποτελέσματο ή οριακή ήττα θετικά στοιχεία, σε περίπτωση βαριά ήττα ε, κουρασμένο, το βουνό, ε, ναι, τα εντάξει, πόδια. Εντάξει, συγμένοι <χει> ακόμα οι παίκτες. Ε, άλλωστε δεν <χει> και όμως ο Ένιγκ. Ναι. ναι. Ε, ναι. Ε, ε, με, για όλε τις ομάδες. Και μετά την άλλη μέρα γκάζ για Ένιγκ στην προπόνηση. ε, είδαν <χει> τα λάθη και τα λοιπά. Λοιπόν, να πούμε το παιχνίδι μεταδίδεται από την Νόβα. Ναι. Έτσι. Ε, μεταδίδεται και από το κανάλι τη Σάλ και νομίζω στο YouTube. YouTube ναι. Οπότε ε, υπάρχουν δυνατότητες για να το παρακολουθήσουμε. Εννοείται πω θα το ακούσουμε Λίμπερο. τα, εννοείται που θα ακούσουμε από το Λίμπερο. Από τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον απεσταλμένο του Λίμπερο εκεί. Ε, και εννοείται πω μετά τον αγώνα θα έχουμε και το ρεπορτάζ. Ε, Δηλώσει ε, και συμπεράσματα φυσικά από τον απεσταλμένο μα για την ε, πρώτη έτσι αναμέτρηση, την πολύ δυνατή, τη φιλική για τον Άρη. Και μια και μιλάμε για Άρη Κώστα. Εκθέσει δεν έγιναν οι εκπλήξει που ήθελε ο Άρης και ο Όφη για να πάνε οριακά στου δυνατού. Ε, 8 ήταν τώρα, δεν ήταν μία. Ναι. Να πει δύο, τρει, άντε να πει κάτι και κάτσες. Περιμένανε πέντε τουλάχιστον. Ε, ε, Πώ να Ούτε... γίνεται να κάτσει τώρα αυτό, μαθηματικά δεν γίνεται να κάτσει. Να... Και νομίζω ότι και κανεί δεν πέρασε τελικά. Πέρασαν τα, όλα τα. Πέρασαν τα, όλα τα, τα φαβορή. Τα ε, άρα λοιπόν, 36 ζευγάρια θα προκύψουν τη Δευτέρα το, το μισή μέρη. Ναι. Ο Άρης και ο Όφη είναι στου ε, αδύναμους Έχουμε πιθανό αντιπάλου. Έχουμε, βέβαια. Έχουμε. Έχουμε. 36 να έχουμε. Για πε, για πε. Λοιπόν, τότε να. Καλό είναι. Εύκολα, την περνάμε. Ειδικά στο κλάδι τη Βικελίδη. Ε, ναι, 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 ναι. Δεν έχουμε... περνάει κανεί έτσι κι αλλιώ. Βασιλεία Α... από την Ελβετία. Ποια βασιλεία, το με γυναικείο όνομα που πάει. Κοπενχάγη, Δανία. Φλόρι. Ε, Βόλσπουργ, Γερμανία. Εντάξει, λίγη. Από την μέρα που έχει φύγει η Βιερίνια. Ε, ναι, δεν υπάρχουν. Παραπέει. Α... Από Ελ Κύπρο. Καλή εκδρομή, πάμε. Ε, μπάτε Μπορίσοφ, Λευκορωσία. Δεν του θέλουμε γιατί είναι μακριά. Γαλατά Σαράι, αδύναμη. Ε, Τούρκοι του θέλουμε και τα λοιπά. Ναι, ναι. Μάλμε Σουηδία, Παρτιζάν, Σερβία. Παρτιζάν, ναι. κατάλαβε. <laughs> τα αδέρφια μα, αδέρφια του και τέτοια. Σταντάρ Λιέγη, Βέλγιο. Στεάουα, Λ... Λίγη. Βουκουρεστίου, από τη Ρουμανία. Σκληρή αυτή του θέλουμε. Γρανάδα, Ισπανία, Ούτε. Για πρωινό. Ούτε. Για πρωινό. Γρανάδα. Η Φλόρι τώρα. Μίλαν. Μίλαν θέλουμε. Έλα στο Βικελίδης. Μίλαν θέλουμε. Έλα Έλα, έλα, λίγο. Έλα να υποκριθεί Στο λαό. 7.500 εισιτήρια πήρε ο Άρης για και τέτοια. Ε, Ρέιντζερ Σκοτία. Τους περνάμε. Μάδεργο Σκοτία Δεν για, πλάκα. Με αυτούς απέξει. Με αυτούς. Μπερσερβά από το Ισραήλ. Όχι, ξαναπέξαμε με αυτού και μείναμε έξω με τα πέναλτ. Ρόζεμπορκ Νορβηγία. Ρόζε από Νορβηγία, δύσκολη. Απόλυν Λεμεσού από την Κύπρο. Του θέλουμε. Ρεμ Γαλλία. Ανύπαρκτη. Φέχερ Βαρ, πρώην, πρώην Βίντι από την Ουγγαρία. Ω, πρώην Βίντι, ε. Ναι. Κάποιο έχει κακέ εντυπώσει από αναμνήσει από αυτό. <laughs> δεν δε, 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 Άρα του θέλουμε. Του έχω ξεχάσει. Ρίο Αβε Πορτογαλία, δυναμό Μόσχα Ρωσία. Ρίο Βάε, όπω έλεγε ένα ζήλο μου. Έλεγε. Ρίο -Βάε. <laughs> Ρίο Βάε. Και, και δυναμό Μόσχα. Το έχει πει και ο Μάρε, άλλο συνάδελφο. Άλλο, συνάδελφο. Άλλος, άλλος. Άλλος Μάρε. Ναι. Λοιπόν, δυναμό Μόσχα, Λόπα Λίμπερετ από τη Τσεχία. Δύσκολε ομάδε. Χάιντου, Κροατία. Ξύλο ε, και πάμε λίγο στι πιο βατέ. Ναι. Γιάρη και Όφη. Σκέντια, Τέτοβο. Καλό. Σκόπια. Ναι. Βόρεια Μακεδονία, όπω έλεγε η προηγούμενη εκπομπή. Έτσι το διαβάζω και τον μπροστά μου. Ε, εντάξει τώρα δηλαδή. Η ναι. Ουκρανική, το μεγαθύριο. Η Κόλο, κοβαλίνκα. Ω, oh, καλό. Ουκρανία. Πώ θα πάνε οι ομάδε αυτέ, Δεν στήνεται ποτέ ομάδα. Ναι, ρε, <laughs> <laughs> Λοιπόν, η Βίλεμα από την Ολλανδία. Όχι, δεν τη θέλουμε. Η TNS από την Ουαλία. Τι ομάδα θέλουμε. Αυτή. Είναι η New Light, κάπω έτσι. Ναι. Γιάβρον, ναι. Τσεχία. Όχι. Λεχ, Πόσναν, Πολωνία. Όχι, είναι σκληρή αυτή η δέρνουν πολύ. Χάρτεμπερκ, Αυστρία. Καλή ομάδα. Του θέλουμε. Αμπερντή, Σκοτία. Φλόρι. Ζρίνσκι Μόσταρ Βοσνία. Καϊρά Καλμάτι από το Καζακστάν. Ω, δύσκολο. Ζαλγίρι Βίνιου από τη Λιθουανία. Ωραία πόλη, πηγαίνουμε για τον μπάσκετ θα πάμε. Και η Άρχου από τη Δανία. Λοιπόν, με την. Ε... Με την Motherwell θα παίξει ναι. ή με τη Φέχερβαρ, την πρώην Βίντι. Το Μάτς Βικελίδης ή έξω. Έξω, δυστυχώς. Έξω, έξω ε. Στην Ουγγαρία. Φέχερβαρ, <laughs> Άρης 0-1. Ο με, γκολ του γκάμα, Εκεί που οι άλλοι αποκλείστηκαν Εμείς κάναμε περίπατο Τέσσερα σου έριξα στέριο και τέτοια Λοιπόν αυτά για τους Πιθανούς αντιπάλους Του Άρη και του Όφη Η κλήρωση τη Δευτέρα, τη Δευτέρα ναι. <συσχύ> τους αντιπάλους του Και πού προκρινόμαστε Σταλίζω τώρα τηλεοράσεις, Κώστα, αλήθεια, σου λέω. Και πού προκρινόμαστε ε, Αυτές οι ομάδες Κώστα είναι Β' προκριματικός, Β προκριματικός. Δηλαδή κερδίζουμε και πάμε στον Α στο πά, γάμα, πάμε, ναι, πάμε, στον τρίτο. Πάμε ένα βήμα πριν τα play-off. Στον τρίτο άρα. Ναι. Κατάλαβα. Η ευρωπαϊκή πορεία ξεκίνησε νωρίς. θα μετά και οι ομάδες από το Champions League μέσα. Ζορίζει λίγο το πράγμα. Δεν, ε, δεν πειράζει, εντάξει. Δεν μας άμε. Άλλωστε όποτε παίζουμε καλά, κερδίζουμε. Όποτε παίζουμε <laughs> πάθος. <laughs> με πάθος <laughs> και <η> καρδιά. <laughs> Είμαστε τα ήρθη τούμπα. Όποτε παίζουμε καλά και ναι, πάντα κερδίζουμε. Ε, ε έχουν βγει βάσεις Κώστα για τις παραδοτικές. Δεν αυτό, νομίζω να σε απασχολεί ακόμα. Του χρόνου ίσως. Όχι, έχουμε ακόμα. Έχει ακόμα. ακόμα. Τρίτη γυμνασίου θα πάμε τώρα. Και μετά θα πάμε έκτη δημοτικού. Έχουμε ακόμα. Να δώσουμε τα συγχαρτία μα στο φίλο του Δημήτρη. Μπράβο Δημήτρη. Τι έκανε. Τον Πέρασε. Στην θηγατέρα στη ο Δημήτρη. Ε, ναι, αυτό εννοούμε. Δημοσιογραφία. Πέρα. Η θηγατέρα. Σοβαρά. Το ήθελε, το πέτυχε. Μπράβο. Μπράβο Δημήτρη. Μπράβο και σε όλα τα... τα, παιδιά που πέτυχαν εκεί που ήθελαν ή απλά μπήκαν κάπου γιατί είναι και πολλά τα παιδιά που ε. δεν βαριέζε κάπου να μπουν. Ήθελα ιατρική και πήγα. ναι. <laughs> Λογιστική. Ε, που είναι ε, πολύ καλή. Καλλιέργεια στο μεσολόγιο, εντάξει, οκ. Okay. Βιβλιοθηκονομία, όπω πήγε ένα φίλο μου. Δεν πήγα ποτέ, ρε. Δεν πήγα. Δεν πήγαινα. Πήγα, δύο φορέ, πήγα δύο φορέ, γράφτηκα και μετά δεν πήγαινα. Ενώ ήταν πολύ καλή σχολή. Ήταν πολύ καλή σχολή. Πε και το κλεισί, κόσα για τα Ξέρετε, παιδιά. Έκανε λάθο την εγγραφή, εννοείται. Δεν γράφτηκε. <laughs> δεν τον είχαν. Πήγε μετά να πάρει το πάσο, δεν το βρήκε. <laughs> Τέλο πάντων, λοιπόν. Και ε, τα παιδιά που δεν περάσανε, αυτό, το χρόνο. αυτό πάλι το κλεισέ, ναι, δεν πειράζει παιδιά. Δεν η ζωή, τελειώνει η ζωή. Η ζωή συνεχίζεται. Ε, ναι. Και τα λοιπά. Όλοι οι ε, μπάρμα ε, σερβιτόρε εντωμεταξύ. Κάτι που δεν είναι και ψέμα, εντάξει. Ε, καλά, νοήτερο, εσύ, δηλαδή... Τώρα, τρελαθούμε τώρα που δεν περάσαμε. Και εγώ δεν πέρασα στις δύο Παναλλαδικέ. Πήγα ιδιωτική σχολάρα. <laughs> Παππού Γιάννη Πλερουά. <laughs> Παππού Γιάννη, αι. Ε. Παππού Γιάννη Πλερουά. 400 χιλιάρικα το χρόνο. Το χρόνο τότε. Πολύ λίγα. Ναι. 1000 ευρώ. Άμα το σκεφτεί. 1000 τόσα ευρώ. 400 χιλιαρικάκια. Δύσκολη σχολή. Πού, <laughs> όποτε πήγαινα. <laughs> φοβερή σχολή όμω με, με, με τρομερού ε, συμμαθητέ. Ε, Νάσκα, Τσαρούχα, σταμπουλί, Βεύ, Beb, Σταμπουλή, bebe. Γκάτζιο, ε, ε, Μαυρίδη. Γενιά φοβερή. Ναι, ρε, ότι όλοι το γράψαμε ιστορίε τη δημοσιογραφία τη Αλλά λοιπόν το κοινωνικό μήνυμα είναι Κώστα, δεν πέρασε τι πανελλαδικέ, αλλά στο που το στίγμα σου και έγινε χρήσιμο άνθρωπο στην κοινωνία. Ε, εννοείται. δεν πέρασε τι θα κάνει κάτι άλλο. Και εδώ που τα λέμε, παιδιά, να σα πω κάτι. Οι πρακτικέ ασχολίε, τα πρακτικά επαγγέλματα είναι αυτά που έχουν περισσότερη ζήτηση. Υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, αυτοκινήτων μηχανικό, μηχανικό οτιδήποτε, μηχανολόγο οτιδήποτε, Τε, τεχνικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, το κυριότερο. Σεφ. Σεφ είναι τη μόδα τώρα, εντάξει. Έχει πολλή ε, πολύ δουλειά, φίλε. Έχει, έχει. όμω γιατί όλη ναι, το, η Ελλάδα είναι όλη εστίαση. Είναι όλη φαγητά και καφέδε. Μπαρίστα. Μπαρίστα, ναι, Μπαρίστα. Δηλαδή, να μάθει να κάνει εσπρέσο. Διοίκηση επιχειρήσεων. <laughs> όλοι. νομικοί, <laughs> νομικοί, όλοι νομικοί. Όλοι νομικοί. Όλοι δικηγόροι. Λοιπόν, Αυτά και με τι ε, βάσεις βάσει. Τεχνική κομπιούτερ, παιδιά, το σημαντικότερο δικτύων. Ε, ψηφιακών μέσων. Που πέρασε η ανιψιά μου. Μπράβο, στην ανιψιά του Κώστα. έχει, έχει περάσει ήδη. Αλλά Δεν πειράζει. Τις προάλλες, μιλούσαμε, τις προάλλες μιλούσαμε και είναι πάρα πολύ καλή σχολή ε, και είναι πολύ προχωρημένα. Άμα δεις τις αγγελίες, Υπάρχουν κάτι σαν που έχουν αγγελίε και τα λοιπά. Άμα δεις, όλοι ζητάνε IT τεχνικού, δικτύων δηλαδή και κομπιούτερ κτλ. Και ναι. Social media managers, digital marketing τάδε τάδε. Τι να κάνει, να κάθεσαι CEO, πώ θα ανεβάζει δηλαδή το site την επισκεψιμότητα και διάφορα τέτοια. Αλλά κορίτσι και εσεί μην το σκέφτεσαι τώρα και πάτε και γίνεστε influencers όλοι. Εκεί γεννήθηκε ψωμί. Εκεί όμω. Θα γίνω influencer, τέλο. TikTok. Θα κάνω TikTok, θα κάνω Instagram. Έχει περάσει, σου 4.000 προβολέ έχει το τελευταίο μου βίντεο στο TikTok. Σε πληροφορώ. Και έχω 82 ακόλουθου μόνο. <laughs> <laughs> λοιπόν, λοιπόν, αυτά και με τι πανελλαδικέ. Αυτά με τι πανελλαδικέ. Από το πρωί βεβαίω πιστεύω ότι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν και έχουν ενημερωθεί. Εννοείται πω έπεσε από το διάβασα το σύστημα στην αρχή 9 η ώρα. Καλά, εννοείται, λαδάρα, εννοείται εσύ. <laughs> Εννοείται, τι είναι δυνατόν να είμαστε ελληνικό κράτο και να μην μπε στο σύστημα. Εδώ μπαίναν οι hackers στο Υπουργείο Άμυνα και κλέβανε του Τούρκοι και... <laughs> και, κλέβανε τα τέτοια. Τα αρχεία τώρα, δεν θα πέσει στο σε... Εδώ έπεσε ο σερβερ στο Πανθανικό Μαρκό. Ε, εντάξει. Δηλαδή, πόσοι η μπήκαν να το δουν, 800.000 πόσοι μπήκανε. Και έπεσε ο σερβερ. Και τι σερβερ ήταν αυτό. Κώστα, πώ θα το πληρώσαμε. Διαβάζω, Κώστα, δεν είναι η είδηση χιουμοριστική. Τι με εγκύκλο που υπογράφει ο Προϊστάμενο Διεύθυνση Σπουδών oh. και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κωνσταντίνο Τσαχαλά. Φίλο μα. Εγκρίνεται η άδεια εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων τη Ελληνική Ομοσπονδία cheerleading ναι. Αθλητικού Ομαδικού Χορού στι σχολικέ μονάδε Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Δευτεροβάθμια. Τι πάνε πει άδεια εισόδου. Για το σχολικό έτο 2020-2021. Τι πάνε πει άδεια εισόδου. Προσπαθώ να καταλάβω, αλλά δεν... Ότι μπαίνει το Τσιρλίντινγκ στα σχολεία να διδάξουν. Να, σου πω, δεν... να κορο... Εγώ τη είπα να κάνουμε ομάδα τσίρλίντερ για τον Ερακλή. Το σκέφτονται. Θα πάω να πάρω άλλε. Ήδη με πήραν τηλέφωνο. Λοιπόν. Εγώ είμαι κατά, να ξέρει. Ε, καλά, εννοείται. Δεν Αλλά... έχουμε το περιβάλλον για να Έτσι. υποσυρίξει και το cheerleading Έτσι. γιατί κανονικά το cheerleading είναι επάγγελμα και είναι πάρα πολύ καλά πληρωμένο επάγγελμα. Μπορεί να έχει σεξιστικό υπόβαθρο, ιδίω εδώ στην Ελλάδα, εγκάγκε εμεί όλοι οι, οι Ανατολίτε κτλ. Αλλά στο εξωτερικό γίνονται ντυσιόν κανονικά, είναι επαγγελματίε χωρέ και σε όλε. Ε, μέχρι και reality είχε στα αμερικανικά καναλιά. Είδε που η Dallas Cowboys. Ε, τώρα, στο παλατάκι με 800 άτομα, Πάοκ με κολοσσό ρόδου, Τι τσιρλίνικα. Γιατί να δει τα κορίτσια. Σου δίνουν ένα άλλο τόνο στα time out. Μου φτάνει το, το θέμα στο παρκέ, φίλε. Δεν θέλω άλλο <laughs> δε θέλω άλλο, δε θέλω άλλο Είναι θέλω. marketing κι <laughs> αυτό. <laughs> είναι marketing <laughs> και είναι καλό marketing. Απλά εμεί δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά. Και τα βλέπουμε σεξιστικά. Αυτή έχει μεγάλο αυτό. Α, αυτή έχει τεράστια. Ε? Δεν βλέπουμε ας πούμε, πόσο καλά χορεύουν, αν είναι συντονισμένε, αν έχουν καλή χορογραφία, αν ε, έχουν και μουσική. Και από συντονισμό οι ελληνικέ ομάδε δεν. Αν εξαιρέσει του Ολυμπιακού τα παλιότερα χρόνια, που υπήρχε έτσι ένα επαγγελματικό υπόβαθρο. Ο το Ολυμπιακού είναι πολύ καλέ Στην πόλη μα δεν φτούρισε. Δηλαδή, ε, σε μας οι είναι... αναμνήσει μου δεν είναι και τι για την δεν. χορογραφία Ρόντος. και τον συγχρονισμό. Εντάξει, τώρα εδώ μπαίνανε και εμεί πάλι λέγαμε. Φέρατε τι γκόμενε στο παλέ και αυτά τις μαζορέτες και βρίζαν τις μαζορέτες. Οι μαζορέτες στέγανε δηλαδή. <laughs> Τέλος πάντων. Γι' αυτό κάποιοι μετά γίναν φίλοι με τις μαζορέτες. Γίνανε. Στέργιο. Δεν ξέρω Κώστα. Ε, εντάξει. Υγεία πάνω απ' όλα. Για να το λε, Υγεία πάνω απ όλα. Λοιπόν, ε, αυτά για το πρώτο ημίωρο, γρήγορα, γρήγορα φτάσαμε για 28. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο εισαγωγικό. Εισαγωγικό και θα τα πούμε ένα με συνέχεια. Θα πούμε για πάω καναλικά τι συμβαίνει. Έχει δύο-τρία θέματα. Έχει, ε. Θα πούμε και για Άρη, θα συνδεθούμε. Έμεινο ο Βιαρίνια. Ε, δεν υπάρχει εξέλιξη με τον Άρη. Αρχηγάρα, αρχηγέ. Και όσο περνούν οι μέρε, η δική μου αίσθηση είναι ότι απομακρύνουν οι δύο πλευρέ. Ε, μετά από αυτά που γίνονται, πώ να μην απομακρυνθούν. Τέλο πάντων, θα τα πούμε μετά. Αυτό καταλαβαίνω. Για Ερακλή θα πούμε κάποια πραγματάκια. Είπαμε θα έχουμε σύνδεση με την Αυστρία. Αυστρία. Ναι. Να μα πει ο Νίκο τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Τι έγινε Αυστρία. Ενδεχομένω να, να έχει και δεκάδα ε, του Άρη. Ε, κυρίω αυτό. Ή των άλλων. Και την τον και άλλον. Ναι. δεν μα απασχολεί. Ε, ε, yeah. Ο νούμερο 13, <laughs> ο νούμερο 24, δεν λέμε καν το όνομά του. Κολτσίδα, νούμερο 7. Ε, ναι, ο νούμερο 32 κτλ. Λοιπόν, ε, <coughs> αυτά όσον αφορά. Καλά, και για τον Πάσχε θα πούμε κάποια πραγματάκια. Όχι ότι έχει κάτι πολύ special πλέον. Από τον Άρη μόνο περιμένουμε εξελίξει. Ο Πάουκ έχει τελειώσει. Σκοταρό, σαν το κύριο ακού που μα έρχεται Κώστα Τι, γιατί. Αύριο έχει Community Shield. <laughs> Arsenal Liverpool. Διπλάρα. Και Κυριακή τελικό και πέλο Ελλάδο. <laughs> <laughs> και όλοι λένε ότι ξαφνικά θα υπάρχει ένα κρούσμα κορονοϊό. Ε, κορονοϊού. Το λέμε εδώ και 10 μέρε, ρε φίλε. Oh. Εσύ πιστεύει ότι θα γίνει, Ναι, θα γίνει. Θα γίνει, λε, Ναι. Άντε να δούμε. Και μάλιστα λένε ότι θα είναι και του, θα είναι του Ολυμπιακού το κρούσμα, όλο τυχαίω. Και επίση λέει στον τρίτο προγραμματικό είναι ισχυρή η ΑΕΚ, Στέργιο, αυτό που μα είπε. Ναι, η ΑΕΚ είναι ισχυρή. Τη Δευτέρα θα ξέρουμε τον αντίπαλο του Πάουξ και μετά θα γίνει ο Άρης και ο Όφη. Και την Τρίτη θα μάθουμε νωρί το μεσημέρι το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλο του Ολυμπιακού στα playoffs στα Champions League. Και αργότερα θα μπει για πρώτη φορά φέτο την κληροτίδα και η ΑΕΚ για τα προκριματικά του Europa League. Μια ΑΕΚ που ξεκινάει από τον Τρίτο. Α, από τον Τρίτο. Θα γίνει πρώτα η κλήρωση τη Δευτέρα. Θα βγουν τα ζευγάρια και η ΑΕΚ θα, θα κληρωθεί με ζευγάρι προφανώ. Και αν δεν κάνω μεγάλο λάθο που δεν κάνω, Κώστα. <laughs> Που δεν είμαι τρελό. Άρη και όφη θα ξέρουν και τον επόμενο αντίπαλο ναι. εφόσον περάσουν. Που δεν είμαι τρελό. Όχι. Το μεσημέρι τη Τρίτη, το πιο πιθανό ζευγάρι για την Ένωση είναι πω θα ξέρει. Το, για την Ένωση είναι πω θα μάθει ο ζευγάρι τη. Θα προκύψει ομάδα τον τρίτο προκληματικό. Εκτό αν κληρωθεί με την Αλάνια Σπορ. Παρένθεση γράφει εδώ ο συνάδελφο από τον Καζέτα. Κακή κλήρωση. <laughs> Γιατί. <laughs> <laughs> Μπακασέτα, τζαβέλα, πού να βράσει. Ο Ιντέγε δεν πήγε στην Αλάνια. Σε μια ή σε μια άλλη. Σε άλλη πήγε, σε άλλη ή τη Σαρλερουά, την Ανόρθωση, Σεν τη Σεντγκάλεν, τη Βοηβοντίνα, τη Ρέκα ή τη Σεντερίσκερ. Παιδιά, γράψετε 10 ονόματα εδώ. Τι λέτε τώρα, ή και αν και ξέρουμε το Τέλο πάντων. Λοιπόν, αυτά και για την ΑΕΚ. Θα μάθει την Τρίτη την αντίπαλό τη, όπω και ο Ολυμπιακό. Ο Πάοκ θα μάθει Δευτέρα και ο Άρη θα μάθει Δευτέρα. Ναι. Και είμαστε όλοι ανάστατοι πραγματικά. Χαμό τη Δευτέρα. Πραγματικά μας... Δεν θα με δω. Δεν θα με δω. Πότε μόνο, πρέπει. μόνο στο Χρήσταθο. Ε, ναι, εντάξει. Λοιπόν. Είπαμε και για τον τελικό του κυπέλου την Κυριακή που ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ ΑΛΦΑ, κανεί δεν ασχολείται. Και πάμε σε ένα διάλειμμα. Εμεί ασχοληθούμε αμέσω μετά το διάλειμμα με τι δικέ του ομάδε εδώ, τι αρμάδε πραγματικά που έχουμε χτίσει σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι σε λίγο πάλι μαζί. Συνεχίζουμε, πάμε για το δεύτερο ημίωρο, πάντα εδώ στην Τρόικα. Πάντα στο Λίμπερο, στο 107,4. Αν δεν έχετε επισκεφθεί ποτέ το η Καζίνο Του Αλονίκη, τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία και Παρασκευή σήμερα, έτσι. Σήμερα είναι και η κλήρωση Lucky 7 με τα 7 χιλιάρικα. ζάχαρη, παρασκευούλα μέλη 20. Μια χαρά. Με κάθε νέα εγγραφή όλα τα καινούργια μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια, δώρα, εκπλήξει και αποκλειστικέ κληρώσει. Χωρί καμία υποχρέωση μόνο με την εγγραφή σα στο καζίνο. Ετοιμαστείτε για μια συναρπαστική εμπειρία διασκέδαση με μοναδικέ υπηρεσίε, εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών. Όσοι το σκέφτεστε, το αναβάλατε κτλ. Ε, νομίζω ότι τώρα είναι η ευκαιρία και μάλιστα σε πολλές άλλες περιβάλλον με ειδικό χώρο για τους καπνίζοντες, ε, με ανοιχτού χώρους, πολύ ωραίο φαγητό, πάρα πολύ ωραία όλα. Λοιπόν, είναι ε, ευκαιρία να πάτε, ιδίω σήμερα, στη μια μισή είναι η κλήρωση για τις 7.000 ευρώ. Μια χαρά. Προλαβαίνουμε. Φταρέας. Ασύλμα αντιπρόσωπο. Μια μισή ώρα το βράδυ, ρε φίλε. Α, το βράδυ, νομίζω ναι, το... Oh, το βράδυ, φίλε. το βράδυ. Το βράδυ εκεί πάμε όλοι και ου και α και μια χαρά. 7 χιλιάρικα, ε. 7 Τα σκάψες Όχι. Έρχονται κουστομαρισμένοι και τα λοιπά. Κύριε Κούση, ελάτε από εδώ. Τα θέλετε σε 200, <χει> σε 100 και τα λοιπά. Και για, να... Βολεύει, παιδιά, και για είναι. να δούμε τι ακριβώ θα γίνει. Λοιπόν, στην Εθνική Ελπίδων Τσιγκάρα και Παλογιάννη. Εντάξει, σε επιλογές του Γιάννη Κούμα οι δύο προσφυγέ του Πάοκ συν τον Απόστολο Διαμαντή, ο οποίο πλέον είναι παίκτη του ΟΦΙ με μεταγραφή. Δεν πήρε τον Μπαγκαλιάνη Κώστα. Πο... Πρέπει να ντρέπονται και στην ΕΠΟ. Ε, είναι, είναι, είναι σκάνδαλο. Η άχρηστη ΕΠΟ που έχει διαλύσει το ελληνικό ποδόσφαιρο Τα η ώρα σα όμω. Που λέει. Τα η ώρα σα. Βέβαια. Περιμένετε λίγο. Τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο. Τον Θα γίνει τον Οκτώβριο. Ε, κάτι έχει. Κανένα εξώδικο, κανένα βούλευμα. Ολυμπιακό. Ε, μάλλον. Της. Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν. Επειδή συμφωνούμε σε ορισμένα θέματα για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν σημαίνει ότι. Ού Οι άλλοι όμω είναι το θέμα ε, ναι, Εμεί συμφωνούμε άλλοι... γιατί τα πείσουμε. Είναι... Για το άθλημα. Οι άλλοι η άλλη είναι παλιόπαιδα. Λοιπόν. Κάτσε με έχουμε πάλι καμιά παλιά ιστορία. και έχω... Λοιπόν, τα... τα παιδιά του Πάο Κώστα μετά από δύο μέρε χαλάρωση και ξεκούραση επιστρέφουν στα καθήκοντά του μετέωρα πήγε ο προπονητή. Τι κάνει ο Μαδάρα, αλήθεια. Τίποτα. Σήμερα επιστρέψει προ τι προπονήσει. Απολαμβάνει τι δάφνε. Έχουν γεμίσει οι μπαταρίε όλοι. Τι δάφνε τη πρόκριση παλικαρίσια. Μετέωρα ο Φερέιρα με, με, την οικογένειά του. Εώ το λέ. από εδώ και από εκεί δεν έμεινε παίκτη στην πόλη. <laughs> Γιατί να μείνει. εντάξει. Μετά από ποδήμηρο ρεπό. Επιστρέφουν λοιπόν οι ποδοσφαιριστέ με το βλέμμα πλέον χρονικά τουλάχιστον τώρα που μιλάμε στην πρεμιέρα τη Super League Κώστα. 12 του Σεπτέμβρη oh, oh. Προηγείται το παιχνίδι του Ευρωπαϊκού 15 μέρες Έτσι θα περάσουν νερό 15 μέρες τώρα δηλαδή δεν έχουμε τίποτα Όχι Καναφιλικό Δύσκολο Κι, Και η ομάδα Αφιλικό με τον ε, Παναθηναϊκό Ρεσί ε, Ναι ρε φίλε, να το ορίστε Αλαφούζαρος Αλαφούζαρος Που βλέπω πολύ μεγάλο πανηγύρι για την παραμονή του Μακέντα Εντάξει ε, Εντάξει είναι ένας καλός Ήρθε για να αναγεννηθεί και μένει για να γίνει αυτοκράτορα. Oh, έλα, 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 ωραίο. <laughs> Αυτά μα αρέσουν τα κείμενα. Ούτε ο Μένιο Ακελαρόπουλο δεν θα το έγραφε αυτό. Κοίτα, αρχίζουν και. Και πλη, ο Δημήτρη οι πιο βάζελοι συνάδελφοι ρεπόρτες. που γράφουν έτσι. Κάποτε. Μη και αυτό. Και... Εντάξει, σ' αρέσει, άλλο δεν αρέσει. Εμένα τα, τα, κείμενα δεν μου αρέσουν προσωπικά. Μπορεί να κάνω και λάθο. Τα γεμάτα σάλτσε. Ναι. Ε, ναι, Ότι για κάθε Βραζιλιάνο που έχετε στον Πάο και στον Άρη στα 14 έπαιρνε το λεωφορείο χωρί να πληρώσει εισιτήριο και ναι, με τα πόδια όλοι, όλοι, γυρνούσε. Όλοι τα, ναι, και οι Αμερικάνοι μπασκετμπολίστες και... όλοι, όλοι, έχουν περιπέτεια στη ζωή του. Ε, εντάξει, να κάνω. Και εγώ έχω. Και εγώ πήγα να με λεωφορείο. Δεν, έχει υπάρξει μεταγραφή ε, Βραζιλιάνου, Βραζιλιάνου φαβέλες, στην Ελλάδα. Στις στις που φαβέλες. να μην έχει μεγαλώσει τι φαβέλε. Ε, να τρώει λίγο στις στις την ημέρα ναι. γιατί η μητέρα του δουλεύει. Να στηρίζει την του. να περπατάει 5 μέρε με τα πόδια για να πάει στην τροπόνηση και πέντε να γυρίσει. Παίζαμε με μια μπάλα με κουρέλια. Και έκανε μαγικά και τότε. Μετά κατέβηκε στι παραλίε Κόπα Καμπάνα. Που παίζανε όλοι μαζί. Και τα λοιπά. Και από τι φαβέλε πήγε στην Ευρώπη ναι. και αυτό και τα Και κατά τύχη ο ξάδερφος του Πελέ. Ο ξάδερφος του Πελέ τον είδε. Είχε να θείο στη ναι, Φλαμέγκο. Και τον πήρε στη Σάντο, στι Ακαδημίε και από εκεί ο Πάουκ ευτυχώ. 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 Ο Πάουκ. Ο Πάουκ είχε, ο ένα δίκτυο, είχε ένα δίκτυο. Ο Πάουκ. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Το δίκτυο του Πάουκ στη Βραζιλία δίκτυο. είναι άστο. Για πιστεύω. Κατασκόπων. <laughs> και μέσα τα χέρια μα τον πήρε οι Μπελενέσσε. Θα, θα σου πω υπεύθυνα Κώστα ότι <laughs> δεν υπάρχει ταλέντο στη Βραζιλία ειδικά που να μην το έχει σκανάρει ο Πάουκ και, και να μην ξέρει τι γίνεται στη Βραζιλία. Ναι, εννοείται. Ρε. 100%. Είναι εκεί και ο Λίνο, κόβει και ράβει. Ω, oh, καλά. Ναι. <laughs> <laughs> υπάρχει ο Λίνο. Σα κάνω δεν υπάρχει. <laughs> και όταν υπήρχε. Δεν παίρνει πολλέ προτάσει. Το έχει Προτάσεις, το <laughs> έκανε. Ε, πήραμε τον Ροντρίγκο που πήρε χρυσό μετάλλιο. Λσό... Τον Αγούστο. Πώς τον ήταν. Το Αγούστο. Ναι. Χρυσό μετάλλιο. Κοιμήθηκαν όλοι οι υπόλοιποι. Μέσα από τα χέρια σα τον πήραμε. Στην Ολυμπιαδά ε, θα ήταν τώρα. Έτσι. Θα είχε πάρει το χρυσό η Βραζιλία εννοείται. Έτσι. Και θα ήταν παγκόσμιο παρατηρήτη. Και θα γράφει στις 50 πενταράκια. Ε, πήγε καλά ο Αγκούστο <laughs> με τη Βενεζουέλα. Ε, αντίθετα με το Λάο, δεν τον έβαλε ο προπονητή. Ε, πήγε στο 92 και βοήθησε ναι. στον <laughs> Αγκούστο. Λοιπόν... Όπως Όπω έγραψε ένα φίλο μα, βέβαια κάποτε, ότι ο συγχωρεμένο ήταν πάρα πολύ καλό στην αριστερή πλευρά. Ναι. Κορυφαίος Κορυφαίο. Από του κορυφαίου σε όργωσε την αριστερή πλευρά, πάνω κάτω και ο συγχωρεμένο δεν έπαιζε. Όχι απλά δεν ήταν καλό. Δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε. Αμά, τον έβαλα την κριτική. Και εμένα με προβλημάτισαν δύο-τρει παίχτε όταν έγραφα κριτική στο Μέτροσπορ. Ειδικά ένα δηλαδή είχα εξαντλήσει όλο το λεξιλόγιο. Προσπάθησε, έτρεξε, κάλυψε, κάλυψε. Αλλά δεν σκόρανε το εαυτό. έκανε και άλλε δουλειέ στο γήπεδο. Δεν βοήθησε. Αθόρυβα, αθόρυβος, ναι. αθόρυβος. Ένα συγκεκριμένο ήταν τελευταία δύο χρόνια. Ο Κλάου. Όχι, όχι. Έχει κατα... καταλάβει νομίζω ο κόσμο. Εντάξει λοιπόν. Oh, αρα... Άρα είναι. Άρα είναι ακόμα. Όχι δεν είναι, Άρα είναι, δεν, ακόμα. Δεν, δεν είναι ο Στέφανο, όχι. Πρώην πρώην. Βετεράνο πλέον. Βετεράνο πλέον. Ναι. Ο Σάλπι. Δεν είναι δεν θετικό δεν ξέρω. <laughs> <laughs> δεν ξέρω. Ο Σάπλι. <laughs> λοιπόν... Ναι, αλλά ο Σάπλι 628 γκολ έχει βάλει. Συγγνώμη. Κουτροβαλώντα κανείς... με προβόλαιο. Το... Το... Με το... εξτραβοκλωτιέ, ρε... <laughs> με το καλάμι, με το ένα. Μια χαρά γκολάρευε αυτό ο Σάπλη. σε πολύ μεγάλο βαθμό πλήρωσε όταν πήγε στο Παναθηναϊκό τη μετατόπιση του στι πτέρυγε γιατί το έπεσε ο Σισέ μπροστά. Ο Σισε. Δεν ήταν να παίζει εξτρέμιο ο Σαλπικίδης. Ναι, σωστά. Ούτε την ε, ικανότητα του ένα αντίον ενό είχε, ούτε τη σέντρα δεν. Εντάξει και πάλι όμω το πάλευε. Οκ. Okay, Τα τελευταία του νότια το να... μια, μια χαρά γκολάρευε ο Σάπλη. Μια χαρά. 656 γκολ έχει βάλει. Με τη κλίπη με το στίδαν και ωραίο και μια χαρά. Και και κυμπάρι. Αλλά πήγε από την πίσω πόρτα από το αεροδρόμιο. Σάπλη. Έτσι. Εγώ που έχω 50 φίλου που και δεν 50 πήγαν να του σταματήσουν ήταν 7 άτομα, αλλά εγώ έχουμε 50. Ήμουν και εγώ στα δύο αυτοκίνητα που πήγαμε. <laughs> <laughs> όλοι ήταν <laughs> τελικά. Είναι <laughs> φοβερό <laughs> αυτό. Δεν σκόνω πλάκα. Ήμουν και εγώ στα αεροδρόμια. Αν όχι 50, να μην είμαι υπερβολικό, τουλάχιστον 20 γνωστοί μου έχουν πει ότι ήμασταν Ήμουν, δύο αυτοκίνητα και πήγαμε και, και, πήγαμε, και, φύγε, πότα, και έφυγε την πίσω Και μα έκανε και, και δάχτυλο. Ήταν 8 άτομα, 9 πώ ήταν. <laughs> <laughs> Τέλο πάντων ο καθένα. Παοξίδικε <laughs> 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 ιστορίε είναι αυτέ, εντάξει, κλασικά. Μάλλον οπαδικέ ιστορίε γιατί όλοι και εμεί του είχαμε πάρει ντου, ήμασταν τρία άτομα και αυτή ήταν καμιά 600. Ε, αλλά δεν μας είσαμε και τέτοια. Γονατίσαμε κάτω και μας έλεγε ο Μανάβης γονατίστε κάτω, κάτι τέτοια δηλαδή απίστευτα που διαβάζω. Γονατίσαμε κάτω και γυρίσαμε την πλάτη και αυτοί τρέχανε και κάποια στιγμή έδωσε το σύνθημα ο μεγάλος στρατηγός. Ήταν στρατηγό, φίλε μου. Ναι, ναι, ο μεγάλο στρατηγό. Ήταν στρατηγό. Σωστά. Ο μεγάλο στρατηγό. Για... Που έπαιρνε τα κεφτεδάκια από τη Λαμία, από τα τέτοια, στι τσέπε μέσα. Όχι, ο άλλο ήταν Ο άλλο ήταν αυτό. Ήταν ο στρατηγό. <laughs> Αυτέ τι ιστορίε να λέτε. <laughs> που, που, που έβαζε του σκεφτέδε με τι άλλε ψέπε. Όχι στρατηγό, σε φίλε, εντάξει. Α, όχι στρατηγό. Ο, ο υποστράτηγο. Και ο άλλο μο, μορφή στο <laughs> οπαδικό κίνημα, εντάξει. Λοιπόν. <laughs> 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 τα φιλιά μα. Ναι, τα φιλιά μα. Μου, μου εξηγούσε μια μέρα ο Αντώνη πώ ε, παρατάσσονταν. Ναι. Εντάξει. Ε, αυτό σου λέω. Οι δυνατοί από αριστερά, οι γρήγοροι, οι στέριγε, οι αργοί <laughs> <laughs> πίσω, οι γεροδεμένοι μπροστά. Ολόκληρο ούτε ο Μέγκα θα λέει να δωσε... <laughs> στα καυγά του. Ολόκληρη ολόκλη, ολόκλη <laughs> φυσικά. Ολόκληρη παράταξη. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Μα γι' αυτό το λέγανε και στρατηγό. Δεν μπορεί να βάλει, α πούμε, του ε... αργού μπροστά. μπροστά βέβαια. βέβαια. Και αυτοί που ήταν με τα γυαλιά στη μέση. Γιατί γυαλιά. αν χάσει τα γυαλιά, ρε βλέπει μπροστά <laughs> να τα ψάξει, <laughs> να τα βρει, <ψάξεις, laughs> να μα μπερδέψει. Ε, καλά, πα με γυαλιά να πλακωθεί τώρα. Εντάξει, δεν <laughs> γίνεται. Δεν, δεν υπήρχαν τότε φακοί επαφή. Έπρεπε να ήταν πολύ ακριβή τότε, φαντάζομαι. το 80. Πήγαινε γκαβό και ό,τι γίνει, ρε. Ναι, ρε φιλάμε είσαι πρώτη γραμμή όμω και σου πέσουν τα αγκαλιά και τα ψάχνουν. Και μπερδέψε τον από πίσω σου και πέσετε, δεν γίνεται. Πίσω. Κατάλαβε. Υπήρχε όλο κάποιο σχέδιο. Τι ζούμε, ρε φίλε. Στρατηγό, πραγματικά. Τι ζούμε, Υπο, ρε φίλε. Εχθέ εσύ επανέρχεται το θέμα του Ελ Καντουρί στην Ιταλία, Κώστα. Ο. Γκαζέτα Τελοσπορ λέει Κροτώνε. Με τι και κροτώνε. κροτώνε. Θέλει τον Ελ Καντουρί, βέβαια. Α, εντάξει, όταν πάει. Και υπάρχει ρεπορτά σήμερα στο Πάο 4 Σα τα λέει και ο Στάβο νωρίτερα, θα τα πω κι εγώ ότι ο Πάοκ ήδη δουλεύει τη δουλειά για τον αντικαταστάτη του Μαροκινού. Ε, καλά εννοείται. Με έναν αποσχεριστή πιο, πιο μικρό σε ηλικία, με καλύτερα νούμερα. Από τον Καρουντή. Ναι. Με πόσον ο Καρουντή, ρε φίλε, 30. Ε, Μεγάλο είναι τώρα, φαγωθήκατε κι εσεί, μωρέ. Αν πάει σε ένα 25, έχει διαφορά. Ε, καλά. Γιατί δεν το λε και σούπερ αθλητικό τον ε, Μαροκινό. Σωστά. Άλλο αυτό. Άλλο τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πεκτικά και άλλο τα ηλικιακά. Anyway, πάμε παρακάτω Κι άλλη Και άλλη μεταγραφή ενδεχομένως να υπάρξει ναι. Αυτό το καλοκαίρι Η μετακόμιση ή η επιστροφη Αν θέλετε του Ελ στην Ιταλία Κάτι που ε, μας απασχολεί oh, Τουλάχιστον ναι. έξι μεταγραφικές πε, Περιόδους τελευταίες Θέλει να είναι κοντά στην οικογένειά του Νομίζω ότι Εάν ε, παραχωρεθεί Ο Ελ έχει σημασία να δούμε Το πότε θα παραχωρεθεί Δηλαδή η Κροτών, κροτών Ερφή δεν έχει Ευρώπη. Του λε, μαγκε, περιμένετε μέχρι το τέλο του Σεπτεμβρίου να παίξει το παιδί στα ευρωπαϊκά μα να πω ο Μίλου Τσάμπελ Λί και πάρε το μετά. Αν το θέλετε τόσο. Δεν κέκλετε την κορτώνη για τον Ελ Καντουρί. Που δεν έχει να παίξει κορτώνη. Μπορεί βάζει. να παίξει και τον Τρία Ματσινταλία χωρί το μαροκινό, Λέω εγώ τώρα. Ε, τι α πληρώσουμε τότε, ρε, φίλε, πληρώσουμε για να μα στείλουμε. Θα σα κάνω λίγο σκόντορε, φίλε. Ε, πώ θα. Το... Αντί να, να πάρω και το Καντουρί τρία εκατομμύρια ευρώ, θα πάρω δύο 700. Ε, και, και εσύ θε τώρα το θε και αυτό, το θε και εξηρισμένο. Συγγνώμη κιόλα. Και να το κρατήσετε να παίξει. Και να τον πουλήσετε μετά. Τίποτα άλλο, ρε παιδιά. Εδώ δεν μπορείτε να πουλήσετε τα πέναλτι. Δεν καίγεται ο Πάο Κώστα να πουλήσει πλέον. Και αυτό είναι καλό για την ομάδα. Δεν καίγεται να πουλήσει. Όχι, αφού καβάντουσε τα 7-8 εκατομμύρια και μπορεί να πάρει κι άλλα στην πορεία. Συγγνώμη, το πρόβλημα ήταν 7-8 εκατομμύρια. Όχι, όχι, είναι κι άλλα. Απλώ αν δεν υπήρχαν ούτε αυτά, καταλαβαίνει ότι. Πολύ το είναι επιπλωμένο. Δεν θα πουλήσει πασχαλάκι, α πούμε. Καντουρί, θα πασχαλάκι, γιανούλι, λίγαν. Ό,τι πρόταση έρθει θα αξιολογηθεί και ενδεχομένω να πουλήσει, αλλά κοντά στα θέλω του Πάοκ. Όχι κοντά στα θέλω του. Δηλαδή, αν πει κάποιο για το λιμιό, δίνει, ξέρω εγώ την τώρα. 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έχει ο Πάοκ την ευχαίρεια να πει, αφού δεν είναι τόσο πιεσμένο, εγώ θέλω 2,5 και 25% μεταπόληση. Ναι. Λέω εγώ για τον πασχαλάκι. Εντάξει. Ε, δεν ξέρω, κατα... στην παρούσα φάση νομίζω ότι ο Αλκαντούρ είναι χρήσιμο γιατί Μίσιτ είναι off, Αγκούστο είναι off. Ήταν, κα ήταν καλό με την. Ήταν καλό. Uh, ε... Ήταν καλό. Ήταν καλός, Ήταν καλό. Ενδεχομένω να οφείλεται και αυτό που λέει συνέχεια ο Σταύρο ότι έπαιξε στη θέση του στο 8 και όχι στο 10 ή στα πλάγια κτλ. Γιατί 8 είναι ο Αλκαντούρ. Ε, εγώ νομίζω ότι ο Πάουκ μπορεί να βρει καλύτερο τώρα. Θα με πείτε πότε θα τον βρει, πότε θα τον φέρει, πότε θα δέσει με, με το ΣΒΑΜ είναι θέμα. Γιατί ο Εσίτη δεν. Ναι. Δεν τον εμπιστεύεσαι. Και εύκολα. Τον Ιγυριανό. Τέλο πάντων, αυτά για τον Ελ Καντουρί. Σε αντίθεση με άλλα δημοσιεύματα των Ιταλών που και αυτοί γουστάρουν ε, κόστα μεταγραφολογία και του μεταγραφέ και ονόματα. Εντάξει, είναι στην ίδια κατηγορία ε, με εμά. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα κτλ. κτλ. Ε, φαίνεται πω βάση. Έχουν βάσει τα δημοσιεύματα που θέλουν την Κροτώνε να επιμένει και τον Ελ Καντουρί για τον Ελ Καντουρί που ενδιαφέρεται και φίλοι. η Μπενεβέντο. <φυ> ομαδάρα. Μαδάρα. Ιταλία ολέ. Πολύ λοιπόν. ωραία ζωή, Μπενεβέντο. Μια χαρά. Αυτά για τον ε, ε, Μαροκινό. Σα είπα νωρίτερα για τσιγάρα, για Τσιγκάρα και ε, Μπαλογιάννη. Τι πάθανε αυτοί. Εθνική ελπίδα, τα λέγαμε. Έλα, και μαι, δεν ρε, πήραν το, τον, τον Μπακαλιάννη. Εντάξει, δεν πήραν τον Μπακαλιάννη και τον Μπακούτσι. Ντροπή συνέβου. Καλά, Καλά είπαμε. Για το Φετφατζίδη έχει δίκιο τώρα. Για το άσε ρε Κώστα που έχει δίκιο έχει τώρα. Έχει δίκιο τώρα. Να σου πω έχει κάτι. Έχει δίκιο και το χάνει όταν λέει ότι φταίει ο Πάου για αυτό. Άλλο. Καλά, εντάξει, άλλο αυτό. Εμεί λέμε για το ε, παίκτη ε, ε, αυτό. Εγώ καθαρτώνει. το είπα ότι είναι παλτό ο Φετφατζίδη και δεν δικαιούται να παίξει. Όχι, Μια χαρά δικαιούται. Και ενδεκάδα κιόλα, δεν κατάλαβα. Όχι. Αλλά όχι φταίει ο Πάου τώρα. Για όλα αυτά ο Πάου. Επειδή ο Καρυπίδη πήγε στο κτίριο και φταίει ο Πάου που έδωσε την άδεια. Για το γραμμένο. Για τον κύριο Γραμμένο. Ναι, αλλά αξιο... πήρε το λιμιό. Τον αξιοπρεπή πήρε κύριο. Πήρε το λιμιό και δεν πήρε που το λιμιό. Όταν έπεσε ο Ηρακλή δεν κάναν τίποτα τότε στην ψημή. Πήρε το λιμιό και δεν πήρε το φετφατζίδι, Κώστα. Γιατί θα πάρετε και κάποια φραγκάκια, είπε ο συνάδελφο. Δηλαδή όλα λειτουργούν για τον πάρο. Πέντε φραγκάκια. Πέντε φραγκάκια. Καλά, έχει δίκιο ο Στέργη τώρα. Έπρεπε να τον πάρει τώρα. δεν να κάνουμε. Έπρεπε να τον πάρει το φετφατζίδι. Τον καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματο δεν πήρε. Δεν φταίει ο Πάο που δεν τον πήρε όμω. Αυτό. Ευνοείται όμω ο Πάο επειδή έχει πέντε παίκτε και θα πάρει από 50 χιλιαρικάκια 250 χιλιαρικάκια. Σιγά μην πάρει κόστο από 100 χιλιάρικα. 50 θα πάρει. Καλά. Είναι ανάλογα τι μέρε ψά... που απασχολεί ναι. Απασχολείς το, στο παίκτη. Ε, πέντε μέρε είναι τα, τα δύο μάτσα. Δεν είναι μου μουντιάλ να, να λείπουν ε, δύο μήνε. Ε, μετά δεν έχει κι άλλο Nation League. Μια δύο μάτσα είναι. Και ε, μετά τα δύο είναι για τα δύο μάτσα. Δεν είναι για όλο τον για ε, Μετά θα πάρει κι άλλον. Μετά θα πάρει και το Μιγκάι. Πώ το λένε αυτόν. Το Μιχάι. Ναι. Στην Κελβανία είναι ο Μιχάι. Έστω. Θα πάρει το Γκούτσια. Τον πήρε ήδη. Λοιπόν. λοιπόν. φυσικά ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει μεταγραφέ εν ώψη του επόμενου γύρου. Εντάξει. Θα ε, γίνει και η απαραίτητη αλλαγή ή στη λίστα ε, στην UEFA. Έχουμε ακόμα μέρε. Α δούμε σε πρώτη φάση. Γιατί δεν έχω την αίσθηση ότι έχουμε μεταγραφεί στον ΠΑΟΚ του το Κυριακό. Γενικότερα σου κού στον Πάκ είναι λίγο πιο χαλαρή. Άρα το επόμενο έτσι που έχουμε μπροστά μα είναι η κλήρωση τη ε, Δευτέρα. Ε, εντάξει. Ο κόσμο του Πάουκ φυσικά ψήφισε τον Τζόλι ω τον MVP του Πάουκ στο παιχνίδι με την Μπεσίκτα. Οκ. Okay. Στην Τουρκία η Μπεσίκτα συνεχίζει να δέχεται κόστα απίστευτη κριτική από παντού. Απλά το, το σημειώνω δεν απασχολεί και κανέναν ιδιαίτερα. Εκτό αν βρεθεί η Μπεσίκτα στον δρόμο του Άρη Κώστα. Oh. Και σήμερα υποτίθεται. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακό ε, πουλάει και τον Κιγέρμε δεν πειράζει, θα έρθει καλύτερο και τέτοια. Γεννάκι, έχω φίλε, τι να πω, τι. <laughs> <και γερμερούμε. laughs> με... γραμμή... Κυριακό, ο... Η γραμμή ήδη πέρασε από χθε επειδή εγώ παρακολουθώ όλα τα social media. Ναι, ναι. Ε, παιδιά, φεύγει καλό, αλλά έρχεται καλύτερο και τέτοια. Η γραμμή ακολουθείται πιστάκι, Κώστα. Ε, εντάξει, εννοείται. Δεν Έτσι. είναι σκορποχώρη. Ε, ναι, μωρέ, εδώ δεν ακολουθείτε. <laughs> εδώ <laughs> εδώ δεν, δεν ακολουθείτε, ακολουθείτε. Κώστα. Ναι, ναι, δεν ακολουθείτε. Εδώ, άμα πει ένα Εσύ... σε, σε δύο κύχ αντί για ένα κύχ, μετά τον έχετε όλοι στη μαύρη λίστα. Δεν νομίζω, Κώστα. Ε, καλά. Πώς φως έχω πει ότι μέρος του προβλήματος τα προηγούμενα χρόνια στο μεταγραφικό σχεδιασμό ήταν και η οικογένεια Σαββίδη. Ήταν η μέρο... Πιστεύει ότι θα έλεγε κάποιο ρεπόρτερ Ολυμπιακού, είναι και ο Μαρινάκη μέρος του προβλήματο. Ε, πρόεδρε, πρόσεξε <laughs> λίγο τη. <laughs> θα, θα χτυπούσει <laughs> η πόρτα <laughs> του Στουντίου. <laughs> Έλα λίγο. Ε, πρόεδρε... ένα κύριο είναι απ' έξω. σε Κώστα, δεκα... εντάξει. Στον ε, Ολυμπιακό και... είναι άλλα τα, τα κόσμια Ποτέ δεν, δεν τα ζήλεψα ιδιαίτερα. Εντάξει. Στο έχω ξαναπεί και από υπεύθυνο άνθρωπο, το έχω ακούσει. Mm. Ε, άνθρωποι που σχολίασαν στο facebook του Ολυμπιακού τον πρόεδρο oh. ή τον. Oh. Πήγαν σπίτια του παιδιά. Oh. Γεια oh. σα. Oh. Ε, είπατε αυτό για τον πρόεδρο. Oh. Ε, μην το ξαναπείτε. Oh. Ε, δεν έχει αποδείξει, μιλήσει τέτοια. Φίλε, πήγαν στο σπίτι του παιδιά, σου λέω oh. τώρα. Ε, τώρα δεν σου λέω ότι κάναν κακό στον άνθρωπο. Οπαδικά μπορεί να πήγανε φιλικά. Να τον ξέρανε. Δεν σου είπε ότι κάνει κακό άνθρωπο. Ρε, εσύ, Βαγγέλη, τι είπε, Ρε Μεγάλη, για τον πρόεδρο τώρα, είσαι τρελό. Mm -hmm. Θε να φύγει και να καταστραφούμε. Εντάξει. Λοιπόν, και σήμερα θα αποφασίσει ο αγαπημένο σου Μαουρίστιο Κώστα. Ο Μαουρίστιο, πού είναι ο αδερφό μου αυτό. Αν θα γυρίσει στην ε, Ρωσία για λογαριασμό τη Λοκομοτήβ Μόσχα. Στο Πικάνια, το καλύτερο εστιατόριο τη πόλη, παιδιά, στο Βραζιλιάνικο, σαλαδάδικα εκεί πηγαίνει. Ή θα μία πρόταση τη Βαλένθια, τη Σουέσκα ή τη Έλτσε. Έτσι λέει ο μάνατζερ του. Ο... Τη Βαλένθια. ο και ο... Ο, 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 ο και, και Έλτσε. Ο λέει ο μάνατζερ του. Εμένα μου φαίνεται λίγο. Αλλά λέει θέλει η Ρωσία ο, ο για... Εμένα μου φαίνεται λίγο μου πίεση στην λοκομοτήβη, παιδιά. Έχουμε και άλλε προτάσει. Ναι. Βαλένθια, Ατλέντικο, ε, Ρεάλ. Έλτσε, Ουέσκα. Ανεβάστε λίγο για να έρθει ο. Καλή και στον Ζωσέ, αποφασίσει. Πρόσφερε και αυτό Πρόσφερε χωρί να προκαλέσει να δημιουργήσει προβλήματα, να μα απασχολήσει για οτιδήποτε άλλο πέρα των επιδόσεων του ε, στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, αυτά είναι ο Λίγης για τον, ε, για τον Πάουκ. Είμαστε περισσότερο σε μια φάση μεταγραφολογία, φημολογία και όχι κάτι το ε, χειροπιαστό. Αλλά σιγά σιγά από Δευτέρα ενδεχομένω θα αρχίσουν. Με το Βιερίνια, τι έγινε με το Βιερίνια. Τίποτα, ό,τι έγινε και πριν. Πο... Ο αρχηγός δεν αποτελεί και τα λοιπά. Παρελθόν υπάρχει ένα παράθυρο Εγώ θα το πω 5% Για να επιστρέψει ε, στην ομάδα Ο oh. Σταύρος το πρωί Είπε ότι είναι περισσότερες Ότι δίνει παραπάνω να μείνει Εγώ νομίζω ότι είναι τόσο 5%. Εσύ λες 5,95 Ο Σταύρος είπε 60,40 okay. Εγώ λέω Εγώ λέω ότι θα μείνει Στέριο τελικά Εγώ δεν ε, βρίσκω λέω. κάτι κακό Στο να μείνει Κώστα Πραγματικά νομίζω ότι ο Πάοκ μόνο κέρδη θα έχει. Από την παραμονή του Βιερίνια και σε αγωνιστικό επίπεδο και φυσικά στι ισορροπίε στα ποδητήρια πρέπει να υπάρχουν 2 2-3-4 ποδοσφαιριστέ που να είναι ένα ε, βήμα πιο πάνω από του υπόλοιπου σε εμπειρία, σε προσωπικότητα. Εντάξει. Άρα λοιπόν, ναι. εγώ θεωρώ το Βιερίνια απαραίτητο για τον Πάοκ. Άρα λοιπόν, είτε είναι 5 που λέω εγώ, είτε 40 που λέω Σταύρο, πώ είπε εσύ, 30? Εγώ λέω 100%. 100 Εγώ λέω θα μείνει. Εντάξει. Καλό να μείνει ο αρχηγός Απλώ θα πω όσο το πιο γρήγορα γίνει αυτό, τόσο το καλύτερο. Δεν νομίζω να υπάρχει και ιδιαίτερο λόγο να σέρνετε το, το όλο θέμα. Εντάξει. Ναι, και τώρα... αλλά δεν έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα. Ε, το είπα χθε. <laughs> Φάουλ μικρό. Δεν, δεν είναι λόγο να τον ε, ε, στήσει τον τοίχο. Μπορεί να έδωσε όμω εσωτερικά. Δεν το ξέρουμε. Να πήρε, ας πούμε, τον Μπέλκα και να τον είπε: Αδερφέ, πε τα παιδιά, μπράβο. Χάρηκα πολύ που παίξατε καλά και εσύ του πήγε καλά. Δεν ότι έγινε αυτό, ρε φίλε. Δεν είναι η Νοβιερίνια ε, ε, το μαύρο πρόβατο και δεν, δεν του μιλάει κανεί, δεν μιλάει σε κανέναν και έχει απομονωθεί. Ε, άρα σου λέει δημόσια, τι να γράψει τώρα, Μπράβο, okay. Παουκάρα. Έγραψε ε, ότι δεν μιλάει. Σιωπή. αυτό Ο Κοέλιο 4 ναι. <laughs> ε, Λοιπόν. Θα πάμε σιγά-σιγά. Στο δεύτερο διάλειμμα. Πάμε, ναι, πάμε. Πάμε γιατί έχουμε ε, ε, Αυστρία. Έχουμε Αυστρία. Σύνδεση. Αριανάρα, σε αγαπώ και από ό,τι ακολουθώ. Ε, έχουμε Ηρακλή. <laughs> χίλια χρόνια Ηρακλή, Αμπελογκάρντεν. Αμπελογκάρντεν, ναι. Ηρακλάρα, Δρακοπουλάρα, Πλερουίτα και. Είναι ε, σίγουρο αυτό για. Τίποτα. Αμπελογκάρντεν. Στον Ηρακλή δεν είναι τίποτα σίγουρο. Στο Αυτοί που παίζουν, Κώστα στου αμπελόκυπου. Όχι, μία ναι, αμπελόκυπου. Ποια τρίτη κατηγορία εθνική, παίζουν. Τρίτη εθνική. Α1 παίζανε. Βγήκαν τρίτη, τέταρτη. Για ένα γκολ δεν ανεβήκαν και τα λοιπά. Football league δηλαδή. Yeah. Αν παραμείνουν κατηγορίε όσοι έχουν όπω ήταν πέρσι. Γιατί ναι, football league. Ακόμα... Football league. Ελλάδα, αγαπώ. Ε... Άρα ανεβαίνει εύκολα στη Super League 2 και Πανεύ... μετά ερχόμαστε. Πανεύκολα, ερχόμαστε. Και κύπελο μετά παίζουμε. Πάω κρακλή. Κύπελο. Oh. Κύπελο. 0 0-1 με Λοζίνιο. Λοζίνιο, Λοχίνιο. Λοιπόν, <laughs> Αυτά για την πρώτη ώρα τη εκπομπή. <laughs> και θα επιστρέψουμε αμέσω μετά με ρεπορτάζ Άρη, με μπασκετικά, με ηρακλάρα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Εσεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Facebook τη εκπομπή, στη σελίδα του Λίμπερο. Μπείτε εκεί, κάντε like στη σελίδα του Λίμπερο και στα άλλα social media, στο Instagram κτλ. Που ανεβάζει ο φίλο μα συνέχεια στο Instagram του σταθμού. Τυχαία μόνο για τον Άρη, δεν ξέρω γιατί. F5. F5. <laughs> Λοιπόν, μπείτε σε social media, κάντε εγγραφή για να μπορείτε να έχετε έτσι καλύτερη επικοινωνία με τις εκπομπές, με τους παραγωγούς, να στέλνετε και τις απόψεις, τις ερωτήσεις σας. Στο facebook λοιπόν του Libero, Libero 107,4 είναι το, η σελίδα μας. Εκεί μπορείτε να στέλνετε μέσα από το Messenger και μηνύματα και για τις εκπομπές και για μας. Και για τους πιο παραδοσιακούς, FM και το μήνυμα Βέβαια, καλύτερο. στο 54222. Από... Μέσα από τα μάξι, 60 λεπτάκια. Όχι να οδηγείτε. Ναι, εννοείται. Σταματά. Κάποιο φανάρι, αν είστε γρήγοροι. Ναι, ταξιτζής εννοώ, ταξιτζής. Α, ταξιτζή εννοώ Γιατί αν και στέλνετε μήνυμα, εξοπ, δεν εγώ. Η αξιοπρεπή αυτή η τάξη των ε, συναδέλφων. Λοιπόν. Του πολεμά, του κυνηγά. Όχι, όχι. Στηρίζω. Εγώ στηρίζω. Δύο, δύο θείου έχω ταξιτζίδες Και εγώ στηρίζω. Όπω σε κάθε επάγγελμα, υπάρχουν και οι κακοί, υπάρχουν και οι ευσυνείδητοι κτλ. δεν υπάρχουν ε, αερδέ. Υπάρχουν. Δεν υπάρχουν δικηγόροι μογιαλά. Υπάρχουν. Πολλά. <laughs> Δεν υπάρχουν γιατροί που παίρνουν και, και λακιαφά. Oh, υπάρχουν. My. Δεν υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που παίρνουν επίση και λακιαφά. Υπάρχουν. <laughs> λοιπόν, άλλοι που βαριούνται. Εκεί και δεν υπάρχουν. Εκεί και δεν υπάρχουν. Λοιπόν, όχι εντάξει, σε όλε τι δουλειέ αυτό γίνεται. Νομίζω ότι είναι ένα μύθο αυτό για το δημόσιο. Ιδίω <laughs> τώρα. Ξέρετε λίγο παραπάνω στι εφορίε, Βλέπεις βλέπει κάτι καρτούν, α <laughs> πούμε. Η... <laughs> Καλά, ναι. <laughs> τι θέλετε, κύριε. Μα σα είπα, κύριε, το χαρτί θέλει ραγίδα. Από τον τρίτο όροφο. Μα πήγα και μου είπαν να έρθω σε εσά. Πάρτε σφραγίδα, κύριε. Σα παρακαλώ, έχουμε και δουλειά. Σε βάζει και χέρι. <laughs> και νιώθει και, λε, πω, από τι, τι βλάκα είμαι και τα λοιπά. Σα παρακαλώ, κύριε, εδώ περιμένει ο κόσμο. Σε βάζει και χέρι. Φεύγει, εσύ κλαμμένο. Λε τώρα τι βλακιά έκανα. Πα πάλι πάνω Και σηκώνει το τηλέφωνο, έλα, τούλα. Πάσε πάνω. Εμπάνε ηλίθιο. Πάσε πάνω στον ίδιο. Και ο ίδιο λείπει. Έχει βγει λίγο έξω. Θα περιμένετε και τα λεπτά. Μα ρε παιδιά, κάτω σειρά μου, το χαρτάκι μου. Πάει η, μέρα. Πάει η μέρα. Νίκο, θέλω άδεια για να πάω στην εφορία. Πάλι, Κώστα, δεν <laughs> Ε Ναι, ρε Νίκο, αλλά και τα λεπτά. Oh. Oh. Ελλάδα ρολέ. Λοιπόν, όπω όλα τα επαγγέλματα, άρα υπάρχουν και Σωστά. οι επαγγελματίε οδηγοί. Καλά, αυτό που γίνεται τώρα στην πόλη, πραγματικά όντω είναι πολύ. Δήμαρχε. Τώρα που γύρισαν όλοι. Και το... πάλι δεν γύρισαν όλοι. Τώρα που μου oh. το θυμίσει. Όταν oh. θα... oh. κοινά πάω διάλειμμα. Δήμα... Δήμαρχε. Δήμαρχάρα. Δήμαρχάρα ξέρει πόσο σε στηρίξαμε και πόσο πιστέψαμε σε σένα. Εντάξει. Βάλε μία τάξη, παρακαλώ, με την τι τις πιο... ώρες. Ε, ποιά τσιμισκή τι πρωινέ ώρε. Ε, ποια τσιμισκή, δεν είναι τσιμισκή. τσιμισκή. Ε, ε διασκίζουμε, ρε φίλε. Ε, και εσύ το Πιο καρδιά τη πόλη δεν υπάρχει. Τι Ποι... να πω. Να γιο Δημητρίου, ε, πίνετε Κασάνδρου, ποιείτε... για, για, πάνε, στην Λαμπράκη. Καραμα... πάνε στην Καραμαλή, πάνε στην Κασάνδρου, πάνε στην Παραλιακή που έκανε και τον ποδηλατόδρομο. Έκανε ποδηλατόδρομο και ψάχνουμε τα ποδήλατα. Δεν έχουν ποδήλατα. Και αν υπάρχουν δύο ποδήλατα στην Παραλιακή Κώστα, στην Καραμαλή πάνω δεν υπάρχει ούτε, ούτε μισό. Ένα, ούτε ένα. Είναι, είναι, είναι κάποιοι που, που, κάνουν και ποτέ το ανάποδα. Ανάποδα με τη ροή. Επίτηδε. Στη, όχι, στη, όχι, στην παραλιακή το ανάποδο είναι το σωστό με τη ροή. Στην παραλιακή δηλαδή, όπως έχει δύο πηγαίνεις, λορίδες. όπως, πηγαίνε, όπως πηγαίνει, πηγαίνεις, στο Λευκό Πύργο, η, 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 η λωρίδα που είναι κολλητά στα δεξιά είναι αυτή που έρχεται ο άλλο. Αυτά. Η Τουρκία των 83 εκατομμυρίων. Εμεί δεν έχουμε κανένα δικαίωμα. Και ο Ολυμπιακό των 5 εκατομμυρίων. Κάντε κάτι. Δήμαρχε, τι δεν να ξέρω τι είναι η τώρα και εσύ, με ετάξει, τα είναι... διπλοπαρκαρισμένα Έχει... Δεν θέλω ρε φίλε να κάνει ο άλλο να περιμένει ε, γράφουμε, τη δικιά ρε, του να πάρει από το Χόντο Σέντερ δύο Πέντε λεπτά στα Δεν θέλω πέντε λεπτά. Μα αυτό Ούτε είναι... μισό θέλω. Να μην κατεβεί αυτό, δεύτερο φταίει Δήμο τώρα γι' αυτό. Να μην κατεβούμε εμεί ρε φίλε. Θα μου πει Δεν μπορούμε από να Να πάρω το λεωφορείο, άστο. Όχι, άσε να πάρει τα δύο κραγιόν. Κάνει κάνε κύκλο. Κάνε δύο μια, μια βολτίτσα, πάνε μέχρι τα λαδάδικα, γύρω από παραλιακή και Πάνε λίγο τη τσιμισκή. Μην μου κάτσει εκεί πέρα απ' έξω για να πάρει το, το make-up και εγώ τρώω ας πούμε, όλο το ζόρι για να φτάσω τη τσιμισκή. Κάνε, κάνε, λίγο. Επίση, φορτοεκφορτώσει, γι' αυτό είπατε για του επαγγελματίε του ήλου μα. Δεν μπορεί τώρα δύο. Ε, ή... κανόνες, ρε, δεν μπορεί δύο η ώρα να πα να ξεφορτώνει κάβα. Και, και δύο και δώδεκα και δώδεκα μισό. Εγώ δεν δε μπορεί 7 δε η ώρα να, να σταματά όλη την Κασάνδρου για να κατεβάσει δυο σακιά πάγο. Οι πίτε για το γυράδικο. Τέλο πάντων, τζάμπο κουμπέτα κάνουμε. Μοιάζουν θα, θα είμαστε. Τώρα, ναι, τι ψάχνει, τζάμπο κουμπέτα. Μοιάζουν θα είμαστε. Αλίτε, δη... Ρουφιάνη, δημοσιογράφοι, εσεί που τα παίρνετε από την Τρόικα ναι, 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 ναι. και μα περάσετε το μνημόνιο, ρουφιανάρε. Και τώρα μα λέτε εσεί για τα λοιπά, δημοσιογράφοι και τέτοια. Λοιπόν, ε, όπω λέτε εσεί για εμά, τα λέμε και εμεί για εσά, παιδιά. Λοιπόν, θα πάμε στην Γκάλη. Αλλά δεν φταίνε. Αυτοί φταίνουν ότι δεν υπάρχουν κανόνε. Στο εξωτερικό είδε κανέναν να ξεφορτώνει 12 η ώρα, α πούμε, στη Βουδαπέστη. Στο Μόναχο! Στο μάλλον, Δεν υπάρχουν αυτά. Ε, μέχρι τι 8 ώρα το πρωί. Δύσκολη δουλειά. Την ιστορία στην έχω πει στην Ήτρα που 7 γκάγκε περάσαμε με κόκκινο σηματοδότη για πεζού. Η ώρα μία το βράδυ δεν υπήρχε αυτοκίνητο ναι. σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων και βγήκε περιπολικό και όχι απλά, απλά μα ψάρωσε. Εντάξει. Α, και στην επιστροφή μα πάλι μπρο. οι γκάγκε περιμέναμε το πράσινο σε μια πόλη φάντασμα. Α, ναι, αλλά έχει το πράσινο για να περάσουμε Εκεί με το που κάνει να περάσει το δρόμο που σε βλέπει ότι εσύ είσαι γκάου και πα να, να βγει στο δρόμο, σταματάει το αυτοκίνητο. Στη διάβαση. Το αυτό σταματάει. Αν ναι, πα το... να περάσει, φίλε, δεν μπορεί να περάσει από πουθενά. Όχι, Εκεί θα φάσει μια προστιματάρα 300 ευρώ που πήγε να αναστατώσει 15 αυτοκίνητα επειδή είσαι διαβασμένο. Στη αυτοκίνητο. διάβαση έτσι και πατή το ποδαράκι σου, σταμάτησε. Στη διάβαση. Στη διάβαση σταμάτησαν τα πάντα. Εδώ τρώ και πινελίκη. Τρώ και εδώ. Άμα πα να περάσει τη διάβαση. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Με περισσότερου κοινωνικού προβληματισμού και δημοτικέ ανησυχίε. Ε, γιατί έχουμε να πούμε περισσότερα. Σούμε. Έχουμε να πούμε και για τα σκουπιδιάρικα. <laughs> ε, ναι, 12 ώρε. <laughs> ναι, να πούμε για τον μεσημέρι. Άρη, δηλαδή. Με... Την ενδεκάδα με τα παρατάξει. Θα θα να παρατάξει μαζεύσεις. ο Ένι κόντρα στου άλλου. Θα στους πούμε στους και, και για, και για του όμορου Δήμου. Γιατί λέμε για το Δήμο Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον ο Δήμο Θεσσαλονίκη είναι και τεράστιο. Οι άλλοι, Νεάπολη και το χειρότερο δόστρομο που υπάρχει σε όλου του Δήμου. Διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα. Α σε μένα τα πω. Διάλειμμα, διάλειμμα. Θα τα πω. Όχι, θα τα πω. Πάμε σε διάλειμμα. Τι μουσικάρε βάζει. Τι μουσικάρε βάζει, ρε φίλε. Λίγο αρχ Έχω το έχω, έχω το, έχω, Χρήστο που βάζει κάτι. Ναι, Earth, Wind and Fire κτλ. Έχω και σένα τώρα. Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πτώση τη βάση εντωμεταξύ λέει. Με 10.000 φιλοσοφικοί Ιωαννίνων. Και σε όλε. Σε όλε, ε. ναι. Όσο πάνε. Κατάλαβε. Ντουντουρβάκια. <laughs> Ντουντουρβάκια. Πού έγινε η μάχη τη Αλαμίνα στι πλατείε. Πότε έγινε η Επανάσταση του 21, το 40. Έγινε αγόρι μου, Λοιπόν, μαζί μας Στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή, For all Stores. Επιλέξτε προϊόντα με τη σήμανση Seven Years For All. Πάρτε μέρο στο μεγάλο διαγωνισμό για να θλίγουν των καταστημάτων For All. Ο οποίο τελειώνει, παιδιά, τώρα. 31, τελειώσαμε. 31, έχουμε 28 σήμερα. Τρει μερούλε. Τρει μερούλε. Κανονίστε την πορεία σα. Αράμπικα καφέ, μπαρονέ. Να πάρετε. Πάρα πολύ ωραίο. Σα το λέω εκ πείρας. Και εκ πολλών δοκιμών. Αράμπικα μπαρονέ 100%. Επίση με προϊόντα energy drink, με αναψυκτικά, με παγωτά, με energy coffee κτλ. Παίρνετε κουπονάκι για το διαγωνισμό, το συμπληρώνετε, το βάζετε στην κάλπη. Και έχετε την δυνατότητα έτσι να κερδίσετε 50 μεγάλα δώρα. 50 μεγάλη τυχεροί νικητέ θα τα κερδίσουν. Ένα πεζό 208, 7 σκούτερ ηλεκτρικά, 7 ποδήλατα πεζό. Να τα ποδήλατα εσύ που λέγαμε. For all. Θα εξηγηθούν. Λοιπόν. 7 κινητά Apple iPhone. Ο πρώτο των πρώτων. Ο Θεόφιλο Νάστα. Μπράβο το παιδί. Με μοιάζει λίγο, ε. <laughs> oh. Λοιπόν, 7 PlayStation 4, 7 Nikon DSLR, φωτογραφικέ μηχανέ, 7 GoPro Hero 7, action κάμερας και 7 τρίμερα στο πύλιο στέριο. Ό,τι πρέπει. Πηλιάρα, φίλε. Oh. Πιλιάρα, μακρινίτσα, χάνια, πύλιαρα, φίλε, σακάρα, Πολύ ωραία. Θα, εντάξει, Πήγα και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Και σα έχω πει τι συμβουλέ μου. Θα τον ακούτε τον παλιό που σήμερα έχω και επέτειο. Οπότε θα με ακούτε ακόμη περισσότερο. Πόσα χρόνια κλείνει, Κώστα, να γάμου, γάμου, ή σχέσει. Γάμου. Τι επέτειο έχετε, σχέσει. Γάμου, γάμου. Γάμου, γάμου, γάμου. Μην μην τώρα. Γάμου. 16 χρόνια. Και επέτειο του πρώτου φιλιού και επέτειο που με πει τηλέφωνο πρώτη φορά και επέτειο που για βγήκα μένα, πρώτη φορά και επέτειο. Για μένα, πούνε, για, για μένα πούνε. είναι η επέτειο γνωριμία. Δηλαδή τότε που τα φτιάξαμε. Μετά από το ότι είναι ένα τυπικό για πολλού α πούμε Μάλιστα. βήμα. Για μένα η κανονική μας επέτειο είναι 27 Οκτωβρίου, όχι 28 Αυγούστου. Τι λε και τέτοια. Δεν ισχύει αυτό και τέτοιο. Θα κάνετε και ανανέωση όρκων που κάνουν στο εξωτερικό. Ξέρετε από πότε είμαστε μαζί, από το 91. <χερδίδι> 1. <χερδίδι> 1. Το 91. 91, 91, 91, και τώρα έχουμε 20, 30 χρόνια. Στο 25 νομίζω δεν κάνουν ε, ασημένιο. Και στα 50 τι? Χρυσό. Στα 100. Στα 100 πεθαίνει. <laughs> <laughs> Στα 100 τα παιδιά μα. Ο μπαμπά και τέτοια. <laughs> λοιπόν, μαζί μα και η Mr. Gold Pizza. Σήμερα, αν έχει μπάλα, φυσικά τώρα σε λίγο προλαβαίνετε, κάντε παραγγελία. Ξεκινάει ο Άρης στι 2 η ώρα. Mr. Gold, ε, το βράδυ δεν έχει ταινία εννοείται και θε να αράξει με το μωρό στέριο. <laughs> θα πάρει Mr. Gold εννοείται. Και ποιότητα και καλή τιμή. Έτσι, πίτσε, μακαρονάδε, αλάτι, καλτσόνε, πενερλί. Και μαγειρευτά τώρα το μεσημέρι, μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο και κάθε μέρα πια τα ημέρα σε εννοείται κάτι καινούριο. 2.31.0.6.28.5.86. Από τη μία το μεσημέρι ξεκινάει τώρα το delivery μέχρι και τη μία το βράδυ. Έτσι, ξημερώματα. Μεσολογίου 2 στις οικές, Mr. Gold Pizza. Εξυπηρετούμε και κεντρικά. Εξυπηρετούμε. Πέρα από δυτικά, ναι. Εννοείται. Σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα κλισέ, για του Βραζιλιάνου και τα που διαβάζουμε κατά καιρού, Κώστα, αγαπημένοι συνάδελφοι επεμβαίνει και γράφει το εξή περπατούσε 5 ώρε το πρωί και 5 το βράδυ για να πάει στην προπόνηση. Υποσχέθηκε στη μαμά του ότι θα γίνει ποδοσφαιριστή και θα βγάλει λεφτά για να μην του λείψει τίποτα. Ναι, όντω. Και κάθε φορά που βάζει γκολ στου εικόνε του, βλέπω του Ρουανό και σκέφτεται το παππού του. Είναι η ιστορία, <laughs> δηκαλάει, <laughs> η, η κλασική. Δηλαδή, το γράφει και δεν <laughs> εκτίθεσαι ποτέ. Ποτέ, είσαι μέσα. Είσαι μέσα. Είσαι μέσα. Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Ε, συντηρεί την. Η εγκληματικότητα τη φαβέλε. Η εγκληματικότητα. Ευτυχώ το <laughs> Το γλίτωσε. Εδώ τα γράφουν, βάζουν σάλτσε και παίρνουν και βραβεία. Δηλαδή, πώ γλίτωσε ο Τάδε από τις, ε, η απίστευτη ιστορία του Εντίλσον. ναι. ναι. Στι φα... φαβέλε του Ρίο. Ε, είχαν απαγάγει τον αδερφό του. Ο ξάδερφό του πέθανε από έναν αδερφό. Είχαν απαγάγει τον αδερφό του και είχε συμφωνήσει με τον αρχηγό τη συμμορία να παίξουν μονό. Τον κέρδισε. <laughs> <laughs> και ελευθερώθηκαν. Πώ <εμπός> το. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, ναι, μόνο έτσι γίνεται <laughs> σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, ε, θα έχουμε τον Νίκο μετά τη μιάμιση να μα πει τι γίνεται. Είναι μια διαδικασία τώρα. Ναι, εντάξει. Μετάβαση προσαρμογή. Ναι, να με. δουν τι γίνεται, να έχουν συνθέσει. Μετάβαση προσαρμογή. Να μα πει και για την ενδεκάδα του Άρη και των άλλων. Των εχθρών ε, τη Μπορούσια Ντόρτμουντ, άρα και δικών μα εχθρών. Κώστα. Και νομίζω ήρθε η ώρα Εννοείται. να μα πει σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι επαφέ με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Τελειώσαμε, Ηρακλάρα, τέλο. <laughs> Σήμα το ΙΤΑ, το όνομα είναι Ηρακλή Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη. Βέβαια, ένα φίλο μου μου είπε κάτι, γιατί εντάξει, εγώ πάλι θα σα τα λέω έτσι δημοσίω, ε, ότι έγιναν κάτι κοινή ήδη στο πρωτοδικείο. Mm -hmm. Ηρακλή 908. Όχι το σέντενο φίλου μου. Έτσι αλλά η ομάδα. Μπορούμε να το κάνουμε. Βέβαια. Άμα καταθέσουμε στο Πορτοδικείο 20 άτομα, μπορούμε να κάνουμε οποιοδήποτε σύλλογο. Ναι. Εγώ και εσύ, α πούμε. Όχι Φίλοι... σύλλογο να κάνουμε, αλλά να πάρουμε κάποιον και το να τον αλλάξουμε ποτέ όνομα ανώνυμα αυτό δεν ξέρω. Γίνεται πάλι. Ματατροπή γίνεται πάλι. Μετατροπή καταστατικού. Ε, θα μαζευτούμε εδώ 20 άτομα, 20 υπογραφέ. Σύλλο... Σύλλογο φύλων Λίμπερο ε, Θεσσαλονίκη. Ναι. Ε, και θα έχουμε καταστατικό που θα λέμε ότι σκοπό μα είναι η διάδοση των αρχών του σταθμού, του φύλαθλου πνεύματος και τα λοιπά. Να μην πατήσουν οι στο καυτατζόγλιο Και αυτά, αυτό είναι ο σκοπό. Λοιπόν. Anyway, πέρα από αυτό. Το θέμα σήμερα θα τελειώσει. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε κάτι δεδομένο όσον αφορά συναντήσει που ήταν να γίνουν από το πρωί ή είναι να γίνουν μέχρι το τέλο τη ημέρα. Πάντω υπόθηκε ότι σήμερα θα τελειώσει το θέμα. Υπάρχουν κάποιε οικονομικέ λεπτομέρειε για το ζήτημα. Ε, Ηρακλή Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη. Ε, γίνεται προσπάθεια για καφτατζόγλιο, αλλά το καφτατζόγλιο δεν θα είναι έτοιμο. Ε, τα χρώματα είναι μπλε άσπρο. Τώρα η έδρα τη ομάδα προφανώ θα είναι η Αμπελόκηπη και ίσως κάποιο άλλο ε, ε, γήπεδο. Τρίτη εθνική. Εγώ έτσι μου αρέσει να τη λέω τι κατηγορίε. Τώρα να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Super League 2, Football League, ο δεύτερο όμιλο, ο ένα όμιλο Τρίτη εθνική. Του χρόνου ανεβαίνουμε β' εθνική. Και του παραχρόνου ερχόμαστε. Και αν γίνει μεγάλη αναδιάρθρωση που δεν πρόκειται να γίνει, από τώρα βγει το Ιστέριο. Και τα λέμε ναι. μετά. Τα λέμε. Όχι. Oh, μαζί. Και κύπυλο μαζί. Δεν περνάει κανείς. Ε Ναι, εννοείται. Είπαμε. Πάω κρακλέ. Ένα 0-1 με ένα λεωζίνιο. Και ήδη αρχίζουν και κάποιε έτσι κινήσει. Από ό,τι βλέπω δεξιά και αριστερά με τα γραφικά. Δηλαδή. Εδώ θα πάρει παίκτη. Ε, θα πάρει παίκτη. Μπαντί. Μπαντί. Μπαντί Γιώργο Μπαντή. Παίζει ακόμα ο Γιώργο. Πρόεδρο του ψάπινε. <laughs> Παίζει ακόμα. Είχα απέξει Εννοείται. Λοιπόν, και ήδη αυτό τώρα που σα είπα, είδε αυτό που σα είπα, βλέπω ότι το, το γράφουνε. Πο... Και εγώ κρατώ το αποκλειστικά. Μπράβο, Κώστα. Ο πρόεδρό σου πώ του ήρθε να, βοηθήσει και το ποδόσφαιρο. Αφού είναι η Ρακλάρα τρελή ο πρόεδρο. είναι Δεν, η τίποτα. Δε προβληματίζεται λίγο ότι εκεί τα λεφτά αυτά... είναι κουβά αυτό. Δεν μασάει τίποτα και θα πάρει και άλλα τμήματα. Έτσι, για Μήπως να Μήπω η ανασχόλησή με το ποδόσφαιρο μειώσει ε, μειώσει το ρόλο του στο μπάσκετ. Γιατί δεν κατάλαβα. Το, το μπάτζετ στο μπάσκετ είναι δεδομένο, το έχει ξεχωρίσει στην άκρη. Σου λέει με περισσεύουν και 10 ευρώ ακόμα. Τα δώσω και στην μπάλα. Και έτσι κι αλλιώ η υγεία πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δώσω και δύο στο στίβο, δύο στο βόλεϊ, δύο στο πόλο. Στο βόλεϊ δεν, το... είναι το άλλο το παιδί του Ζιουζίτσου. Ο, το Ο Λονίδης, έρχεται. Πότε? Ε, κάθε μέρα. Είχε εκφράσει την επιθυμία να επεκταθεί το παιδί αυτό, ο κύριο. Είχε, ναι, είχε πει: Θα πάρω και το μπάσκετ, θα μιλήσω με τον Δρακόπουλο. Και τώρα πού βρισκόμαστε, τώρα στο πόλεμο μόνο. Περιμένω να μου απαντήσει στο Instagram, του στέλνω συνέχεια μηνύματα. Ωραία. Έρχεται. Θα έρθει. Ε, Εν τω μεταξύ, τώρα κοίταξε. Διαβάζω στα social media αυτή την πληγή, αυτή τη μάστικα πραγματικά. Λέει: ε, Όλο μα λέει ότι θα έρθει ο Λονίδη και δεν έρχεται ε, από τη Ρωσία, που είναι κλειστέ οι πτήσει, έτσι είναι. Από, mm -hmm. από τη Ρωσία. Ενώ λέει ο, 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 ο τρεις κάθε τρει και λίγο εδώ, έχει έρθει ποτέ ο Σαββίδη. Στέργιο. Το ληστό διάστημα, όχι. Α, Από την, απ την Κανταρίνα και μετά. πέντε. Από την Κανταρίνα και μετά. Δεν έχει έρθει. Ε, αλλά ο Σαβίδης κάθε τρεις και λίγο έρχεται και ο Λεωνίδη δεν έρχεται. Παιδιά, σοβαρευτείτε. Ενημερωθείτε. Ε, ενημερωθείτε και για δεδομένα πέραν του Ηρακλή. Δηλαδή, τι ισχύει στη χώρα, τι ισχύει στου νόμου τι ισχύει στην καραντίνα, τι ισχύει με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, για να μην λέτε ότι να είναι και ο καθένα πετάει ό,τι να είναι. Σε αυτή τη μάστιγα πραγματικά που λέγεται Facebook, σε αυτή τη μάστιγα. Εντάξει, έχει τα καλά του, αλλά έχει και πολλά αρνητικά. Σε αυτή τη μάστιγα είμαι με τον Τραμπ σε αυτό. Είμαι με Τραμπ. Κλείσα όλα. Με τον Ερντογάν, βέβαια. <χει> Χούντα. Κλείστα όλα. Του κάθε τώρα τέτοιο που μπαίνει στο Facebook, αυτά. Και έτσι και τέτοιο και γιουβέτσι. Twitter, Έχω Twitter. γεμίσει κομικού και. Α, ah, καλά, ναι, εξυπνακιστέ όλοι. Και, και όλοι ανώνυμοι φυσικά. Και το οι περισσότεροι, ναι. Το ύποπτο Το ανώνυμο κουνάβι, α ναι, πούμε. Ο, ο Πάρη Βελουχιώτη και διάφορα τέτοια. Και η Μπούρδα πάει σύννεφο. Ναι, και εξυπνά, Και μετά κράζονται μεταξύ του. Εν τω μεταξύ, η μισή είναι πληρωμένη από τα κόμματα, όντω. Όντω, ναι, 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 Η μισή είναι ΣΥΡΙΖΑ, η άλλη μισή είναι Νέα Δημοκρατία. Και μέσα κάθονται μαλώνουν. Και α... παιδιά, σήμερα είχα περίοδο και έχω νεύρα. Και, και από κάτω, από κάτω 600 ας... like. <laughs> Μα πόσο βλάκε μπορεί να. <laughs> Τέλο πάντων, λοιπόν, σα είπα για τη δημιουργία του ενό σωματιού. Ε, βλέπω το γράφει και το μετροσπόρ, εντάξει. Ο γυμναστικό σύλλογο λέει έχει χρέο. Ο Ηρακλή 2015 παγωνίζει και φέτο στην ψημή έχει ήδη χρέη. Οπότε ο σημερινό ο Ηρακλή θα εξαϊλωθεί. Κατατέθηκε στο πρωτοδικείο του Σαλνίκη έτοιμα για έδρυση νέου σωματίου. Σα το είπα, έτσι. Με την επωνυμία Ηρακλή. Ηρακλή 908 νομίζω για την ακρίβεια. Έτσι δεν είναι καλά ενημερωμένο συνάδελφο. Για Ερακλή θα ρωτάτε εμά. Για τη Γενική Γραμματεία και για τον Άρη θα ρωτάτε άλλου. Ω προ τη συμμετοχή στην Τρίτη Εθνική θα πρέπει να φανεί φάκελο από την Εψιμή και να εγκριθεί από την ΕΠΟ. Διαβάζω από το μετροσπορ.gr γιατί εγώ διαβάζω τα πάντα και λέω πάντα τι πηγέ μου οι οποίε είναι πολύ προχωρημένε. Ανησυχία για τα κρούσματα στα γυροκομεία στέριο. 13 νεκροί. Πήγαν αυτοί, κολλήσαν όλοι, ήταν όλοι και καημένοι 90 χρόνων 85. Δηλαδή, δεν ξέρω, Κώστα. Τι να πούμε. Αλλά δεν υπάρχει κορονοϊό. Διαβάζω στο έθνο.gr χρόνια που γνώριζε ότι είναι θετική πήρε το πλοίο και πήγε διακοπέ στη Σαντορίνη. Είναι από τα μέρη μα από Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε. 24 χρόνια και Ναι. Και η μάνα ε... τη, ο μπαμπά τη. Έμαθε. Ενώ δεν ταξι... το ήξερε, ενώ, ταξι... ενώ ταξίδευε από Θεσσαλονίκη σε ένα Έμαθε αποτέλεσμα. Του τέζου ότι είναι θετικό. Είσαι θετική, είσαι θετική αλλά. Διακοπέ είναι διακοπέ. Σου λέω διακοπάρε. Μα τα κλείσα τώρα, θα χάσω. Πλοίο, τα... Τα τώρα, θα... Σαντορίνη. ηλιοβασίλεμα τώρα, το Βασίλεμα. Δεν θα κουμπάω κανέναν. <laughs> Συγγνώμη και εντάξει, αν δεν πέσω ότι. Τη δόθηκε οδηγία γιατί προφανώ την ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι γεια σα κυρία. Πρέπει να γυρίσει. Μαρία Πενταγιώτησα, ναι. ναι. Έχετε κορονοϊό, πρέπει να πάτε στο νοσοκομείο. Ναι, ναι, θα πάω. Πλοίο, λέει. Και σε πέντε ώρε έτσι ηλιοβασίλεμα Τι ωραία που είναι εκεί Φωτογραφίε. Χειροκορτάνε σε... ο Λιγκάκη οι Ιαπωνέζοι. Στη Σαντορίνη. Έχει. Λόγω ε, Τώρα ναι δεν έχει Instagram, sunset, my Greece, my ναι, everything ναι. <laughs> <laughs> Summer vibes, happy My happy. man, ναι, my hero, my king Πλερουά <laughs> <ουσοκυντικός laughs> <κυμίδι. laughs> <laughs> Με ποιον τα είσαι Με τον Lebron James. <laughs> Αυτό το άλλο που βγαίνουν πάνω στα ιστιοπλοϊκά Και γράφουν φιλοσοφίες Να είσαι όμορφος και στην ψυχή Και κάτι τέτοια Πληρώνει ο άνθρωπος ο χωρί. Αυτοί και αυτέ που το γράφουν στα, αγγλικά όλα. Αυτά είναι copy-paste. Τα παίρνουν copy-paste. Δεν ξέρουν τι γράφουν, Κώστα. γνωμικά. Δεν ξέρουν τι γράφουν. Ε, Πατά στο Google γνωμικά για έρωτα. Ρητά για έρωτα. εκεί μετά έχει πολλά βγάλα. Δεν ξέρουν τι γράφουν. Ε, σου λέω, if you want to for money. Μην τώρα. Ε, keep the Θα, θα φωτογραφίσω. Λοιπόν, φτάσαμε στάσαμε ήδη στη μια μισή. Σε λίγο θα συνδεθούμε. Είπαμε με την Αυστρία. Ο Άρη παίζει σήμερα. Πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Σάλκε. Ε, για Ηρακλή είπαμε ότι τελειώνει το θέμα. Για μπάσκετ, επειδή θα ακούσουμε τον Νίκο μετά το διαφημιστικό, ε, να πούμε ότι οριστικοποιήθηκε ότι το πρωτάθλημα αρχίζει στι 10 του μηνό Οκτωβρίου. Μπασκετάρα. Έλα, ρε μπασκετάρα. Ηρακλή Πάουκ, πρωταγωνιστική. Τελειώσαμε. Ο Πάουκ θα είναι νικόσα... τουλάχιστον 30. <laughs> Δεν ξέρω αν μπορούμε να σπάσουμε <laughs> το μονοπόλιο Παναθηνικού. Δεν, έχει... αλλά... Δεν έχετε ψηλού στεριού. Ευχαριστώ. Ο Σάβιτ ήταν 2-5 Κώστα Ποιο ο? Ο ζοραν Σάβιτ. 2-5 ήταν. Ε. Ο Ζόραν Σάβιτ. Και τον κέρδισε ο Χολόπουλο και ο Στεριάδη. <σχυσίλω> Στην Νέαπολη. <σχυσίλω> ευχαριστώ, αυτό που. Τριποντάρα. Και ο Κακιούση. Λοιπόν. 10 Οκτωβρίου. Το σαν μαζεμένο. Έχω τη φανέλα του. Του Σάβιτ. Του Χολόπουλου. Του Χολόπουλου. Νομίζω ότι είναι και από εκείνο το μάτ. Εάν από εκείνο το μάτ πρέπει να την πουλήσω 680 εκατομμύρια. Στην Νέαπολη. Τι Εντάξει, φίλε, μπάσκετ είναι και αυτό. Σιγά. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, ε, 10 Οκτωβρίου. Ο oh, γεια σα! <Τι κάνετε>? Καλά. <laughs> <laughs> Έχουμε πέτειο σήμερα. Τι, με τη Μαριά. Ε, όχι, με την Κατερίνα. <laughs> 30 γνωριμίας, 29 γνωριμίας και 16 γάμου. <laughs> Η ροίδα. Η μάχη του Στάλιγκραντ. Λοιπόν, <laughs> ε, ο Χρήσανθος. Λοιπόν, ε, είπαμε 10 Οκτωβρίου το πρωτάθλημα. Πολύ σημαντική είδηση για τα τηλεοπτικά. Ότι θα πάνε και οι 13 ομάδες τέριο λένε. Πάλι επιστρέφουμε στο θέμα της κεντρικής διαχείρισης. Πολύ yeah. καλή είδηση, αν γίνει, που δεν το πιστεύω. Λοιπόν, και του χρόνου λέει και ο Ολυμπιακός που θα ανεβεί. Του χρόνου και ο Ολυμπιακό μέσα. Βγάλαν από τώρα τα χρήματα που θα πάρει ο Ολυμπιακό του χρόνου. Όχι. Βγάλαν από τώρα ότι του χρόνου θα διαπραγματευτούν ε, για τα τηλεοπτικά όλοι μαζί. Ναι. Ε, Επίση θα, θα πάνε όλοι στην ΕΡΤ. Οπότε η ΕΡΤ λέει θα μπορέσει έτσι να δώσει κάτι παραπάνω. Επειδή θα είναι και ο Παναγικό και η ΑΕΚ, που δεν νομίζω. Τέλο πάντων. Ε, Επίση ε, αναζητείται κεντρικό χορηγό που θα είναι μάλλον στη χηματική η εταιρεία. Ε, Επίση ε, υπόθηκε πολύ σημαντικό ζήτημα για τα τεστ και για τα κόστη των τεστ που είναι ένα κατοστάρικο, φίλε, σχεδόν. Τα τεστ για τι ομάδε του COVID. φίλε, δεν έχει να καλύψει τα τεστ. Πάνε Έτσι. στην Α3 να παίξει. Ε, πώς... πώς δηλαδή, εντάξει, ρε Κώστα, πόσα ε, άτομα κάθε, είναι. 70 χιλιάρικα είναι. 70, 70 γιατί πρέπει να κάνει τεστ και η τηλεφωνήτρια που είναι άτομα. στο. 21 άτομα το λιγότερο. 21. Επί 100 ευρώ. 2000. 2000. 2000. Ναι. Τζέπη, 2 χιλιάρικα. 2 χιλιάρικα. Ναι. Στην τσέπη 2,5 μετά ψηλά πολύ και ο Μαργαρίτη. <laughs> δεν έχει 200 και 2,5 χιλιάρικα. <laughs> ναι, πότε είναι το τεστ. Κάθε πόσα τεστ. Τέσσερα τεστ. Τέσσερα τεστ το μήνα θε. <συσχε> από δύο χιλιάρικα, οχτώ. Επί εννιά μήνε, δέκα. Ογδόντα. Μετά, όμω, Αρβανίτη, κάνω ομάδα Αρβανίτη. Πώ να κάνω ομάδα Αρβανίτη. <συσχε> Δρακόπουλε, ο Ντέιβι γιατί έφυγε. Χατζόπουλε, Σαυρόπουλε. Γιατί έφυγε ο Τσόκλα. Σαυρόπουλε. Μα τον πήρε <συσχε> ο Ολυμπιακό. <συσχε> σαυρόπουλε. <συσχε> Τι να κάνει ο Μάτζικ άραγε. <συσχε> Μια <συσχε> χαρά. <συ μια χαρά. Ποιο τον καρτέρι. Υγεία πάνω απ' όλα. <laughs> όλα καλά. Να φύγουν όλοι παλιοί και τέτοια. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα έκτακτο δελτίο για τον καιρό, Κώστα, που λέγαμε για μπάνιο στο ξεκίνημα τη εκπομπή. Α, ναι, βέβαια. Σάββατο 29 Αυγούστου. Μιλάω τώρα για υπηρετική Ελλάδα, εντάξει. 37 με 38 βαθμού Κελσίου. Σάββατο. Κυριακή 38 στα κεντρικά και 39 σε ορισμένε περιοχέ. Δηλαδή πάμε στο Σαραντάρι. Και Δευτέρα, 31 Αυγούστου. 39 βαθμού αυτά στο το θερμόμετρο. Στα κεντρικά και τα νότια κατά τόπου στου 40 και πιθανώ στου 41 βαθμού. Τέλεια, καύσωνα. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία, Κώστα. Άρα, κατάλαβε τα κρούσματα. <laughs> τι, τι έχει να γίνει <laughs> από Δευτέρα και μετά. Αδυναμία πληρο... Νοικοκυριό επτόχευση. Αδυναμία πληρωμή 40% φυλών για 6 μήνε. Έχει ξεχωριστεί παράγραφο το έθνο GR, ειδικότερα για την Αντική. Ναι, αλλά πρέπει να έχετε και η Θεσσαλονίκη για Χαλκιδική. Τι πρέπει να έχει. Κείμενο. <laughs> μια πληροφορία. Εν εννοείται. Ο ειδικό γραμματέα ιδιωτικού χρέου, κοίτα τώρα. Αυτό είναι. Τι άτομο είναι τώρα αυτό. Ο νέο στοχευτικό κώδικα στέριο, έτσι και μιλήσει με δικηγόρου, θα φρίξει. Θα φρίξει φίλε αυτά που γίνονται και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Ιδίω εμεί που έχουμε δάνεια και σπίτια κτλ. Και δεν, δεν ασχολείται κανεί και γίνονται όργια, ξεπουλούνται τα πάντα. Δεν μπορεί να φανταστεί τι γράφει μέσα. Ευτυχώ εγώ ασχολούμαι λίγο και διαβάζω και μαθαίνω. Αλλά δεν, δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος, εμείς ασχολούμαστε ε, με το Rook Race και με τα αυτά. Θα μου πεις ρε φίλε πόλεμος θα γίνει τέλος πάντων. Ε, αλλά χάνεται η ιδιωτική περιουσία στην Ελλάδα, χάνεται. Ήδη το Σεπτέμβριο έχουν ε, ανακοινωθεί 76.000 πληστηριασμοί. 76.000 πληστηριασμοί σπιτιών. Ελά. ο ολέ. Λοιπόν... Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για να επιστρέψουμε καλώ εγώ των πραγμάτων και με Νίκο Παπαδόπουλο να μα πει τι ενδεκάδε των δύο ομάδων του Άρη και των άλλων. Τον... Ή, ή να το πούμε εμεί και να τη δώσει στον Έμαν. Που έχει γενέθλια νομίζω σήμερα. Happy birthday. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνο. Έμαν. Λοιπόν, θα πάμε θα στο, σε λίγο. στο τελευταίο διάλειμμα σε δύο με τρία λεπτάκια. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τελευταίο ε, 20 λεπτό στην Τρόικα θα ακολουθήσει η περιγραφή ζωντανή του φιλικού του ε, Άρη με τη Σάλκε νομίζω έχουμε και δεκάδες θα πει σε δευτερόλεπτα ο Νίκος Παδόπουλος. σημαντικό φιλικό για τους ε, κίτρινους το τι ακριβώς θα κάνει ο Άρης θα το μάθουμε στο επόμενο δίωρο νομίζω ότι η Σάλκε έχει μεγαλύτερη ποιότητα δεν εισάρκεται των προηγούμενων ετών, αλλά σίγουρα τέτοιου είδου φιλικά νομίζω μόνο κέρδη μπορούν να δώσουν στι ομάδε στην προκειμένη περίπτωση στον Άρη. Γιατί βγαίνουν πολύ πολύ χρήσιμα ε, συμπεράσματα. Και αν έρθει και ένα θετικό αποτέλεσμα, ανεβαίνει και η ψυχολογία. Έμενα η άποψή μου είναι ότι τέτοια φιλικά καλό είναι να μην υπάρχουν τραυματισμοί και από εκεί και πέρα. Μόνο κέρδη έχει να μετρήσει. Τι έγινε, του βρήκαμε. Σε δύο λεπτά λέει. Έχει πολλή δουλειά σήμερα. Ο, έχει ανηφόρα. ακούσει τα καντήλια του. Έχει ανηφόρα στο. Εντάξει, <σοφει> τώρα αρχίζει να οργανωθούν λίγο. Δεν είναι εύκολο, εντάξει, ε, και εμεί τον είχαμε πάει αποστολέ. Κάτι Κάτσε, νομίζω, νομίζω, τον έχουμε, περίμενε. <ckelly> Νίκο! <σοφει> <σοφει> ωραία, <σοφει> μουσικάρε, τι ωραία <σοφει> περνάτε. Τι ωραία, φίλε. είμαστε. είμαστε. On the air, Νίκο. On the air. We are on the air. Σε περιμένουμε μία ώρα, Νίκο πολύ από το μάτι, αλλά με συγγνώμη κιόλα. How are you? Το φταίξιμο σε ένα πρώην ε, κοινό σα συνάδελφο, ο οποίο πάντα χάνει το δρόμο για αργή. Πάντα χάνει το δρόμο για αργή. Μπερδεύτηκε πάλι, ε. Λοιπόν, ναι, πάλι μπερδεύτηκε. Τζιμπή δεν έχει, τζιμπή. Ώρα... Μόνο για τα λιοντάρια ήξερε yeah. το δρόμο και μα κατέστρεψε. Τρία σπίτια yeah. χάσαμε. Μια ώρα, μια, ώρα μπερδεύτηκε. Λοιπόν, ε, καλησπέρα λοιπόν από το Κεμάτεν, μια περιοχή έξω από περίπου ένα εικοσάλεπτο από το Ινσπουργκ και το γήπεδο Κεμάτεν, αυτή είναι η ονομασία του γηπέδου. τεχνικού επίπεδου, αλλά ε, νομίζω ότι θα το ζηλεύανε πολλά γήπεδα της δεύτερης κατηγορίας, ακόμα και της τρίτης κατηγορίας, με μια κερκίδα yeah. που έχει αρκετούς Γερμανούς. Είναι άλλη, ε, κυρίως φίλους, κυρίως φίλους Σάλκη και 4-5 φίλους του Άρη, κυρίως από την, και από την Γερμανία αλλά και από την Ολλανδία κάποιοι ήρθαν για να δουν το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Βλέπω τον Άρη να ολοκληρώσει σιγά σιγά την προθέρμανσή του. Οι παίχτες της ολοκλήρωσαν πήγα στα ποδητήρια για να βγουν για την έναρξη του παιχνιδιού. Μία η ώρα Αυστρίας, 2 η ώρα Ελλάδος, η Σέντρα εδώ πέρα στο Κεμάτεν, στο Σάλκε Άρης. Πάμε να αναφέρουμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων, με τον Άρη να ξεκινάει με Κουέστα, Ντάτκοβιτς, Ρόουζ, Σάκη, Μπαγκαλιάνη, Γκάνεα, Γκάμα, ε, τον Σάσα, τον Βεφαζίδη, τον Τζέγκο και τον Μαντίνη, στην ουσία ο Μαντίνη αντικαθιστά. Τον ε, Μάνο, ο οποίος έμεινε στη Θεσσαλονίκη, ο Λόπες, είναι στον πάγκο, φαντάζομαι το δούμε στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Ρούς, θα τον δούμε λογικά λοιπόν, στο δεξιά της άμυνας με τον Σάκης να προωθείται στον άξονα για να καλύψει το κενό του Ματίγια που είναι στον πάγκο, δεν είναι 100% έτοιμος για να ξεκινήσει. Και τον Μπαγκαλιά είναι μαζί με τον Τάτκοβιτ, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Στον πάγκο για τον Άρη, Έμαν, Δελυζήσεις, Μαρτίνες, Μπερτόλιο, Μπερτόγλιο για να προφέρουμε στο το όνομά του. Ναι. Ματίγια Λόπες, Μαρμαρίδης και Σεγγέργης, η αναπληρωματική για την ομάδα του Μίκαελ Ένινγκ. Για την ε, Σάλκε του Ντέιβιτ Βάγκνερ, οι 11 επιλογές του γερμανού τεχνικού σώματος θα τα κλείσουν γιατί μας είναι πλέον εδώ πέρα. Ωραία, λοιπόν. Ξεκινάμε με Φέρμαν, Μεντήλ, Καμπακ, Νάσταζιτς, Ουθ, Σερντάρ, Μενταλεύ, Μερκάν, Ρούντι, Ματοντό και Άμλερς. Οι 11 για την Σάλκε. Στον πάγκο η, η προφορά των ονομάτων με λίγη επιφύλαξη. Ναι, ψάξαμε βέβαια. Εντάξει. Λοιπόν, Κουτουτσού, Μπουτελάρ, Σταμπουλή ε, Σατζίτσκι, ο Ζίπκα, Χαμπίτ, ο Ταϊταγκουέ, ο Ρέκερ, ο Τιό, ε, ο Μπουντογκάν και ο Χάντραντς. Αυτή είναι η αναπτωματική για τους Γερμανούς, οι οποίοι έχουν βέβαια και πολύ κόσμο εδώ πέρα, όπως είπαμε. Και πριν και το είχαμε προαναγγείλει και από χθες, η Σάλκη έβγαλε κάτι παραπάνω από το 600 εστήρα, τα οποία διέθεσε για το σημερινό παιχνίδι, άψογη οργάνωση από πλευρά Γερμανών, όσον αφορά τη διεξαγωγή ακόμα και ενός ε, φιλικού αγώνα. Ε, εσείς που έχετε πάει και περισσότερες φορές στο εξωτερικό σίγουρα θα έχετε μια εικόνα καλύτερη για το πόσο καλύτερα είναι τα πράγματα ακόμα και σε φιλικά παιχνίδια όπως είναι το σημερινό. Ο Άρης ο οποίος στο σημερινό μας νομίζει ότι θα προσπαθήσει να κερδίσει πράγματα σε συγκεκριμένα κομμάτια της φιλοσοφίας που θέλει να αναπτύξει την φετινή σεζόν. Είναι το πρώτο παιχνίδι με έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο. Νομίζω ότι θα είναι και το πιο δυνατό φιλικό του Άρη μέχρι την άνοιξη των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων. Απέναντι σε μια ομάδα που σίγουρα θα δώσει περισσότερη ένταση στο παιχνίδι από ό,τι έκανε ο Πασεραϊκός ή η Αγία Μαρίνα στις προηγούμενες ημέρες. Θα πιέσει πολύ περισσότερο τον Άρη και θα τον περάσει όσον αφορά αυτό το περίφημο build-up το οποίο θέλει να περάσει ο ένικος φιλοσοφίας στην ομάδα την ε, φετινή σεζόν. Μάλιστα. Το ότι κλείσαμε φιλικό με τον εκτρό εσύ Νίκο... Ναι, έβγαλε και... Ε, εντάξει. Να μην βγάλανε θες μια, μια ανακοίνωση. Κλείστε με την τόρμου, κλείστε. Ε. Εντάξει, να, να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό, που λέει, αυτό που λέει ο συνδεσμός έχει λογική, όντω. Αλλά από εκεί, από εκεί και πέρα υπάρχει και το άλλο μήνυμα του συνδέσμου. Που, τη στήριξη, διότι ναι, μεν θα σου κάνουν κριτική και είναι νομίζω μέχρι να σου μέσω κριτική όσον αφορά την επιλογή του φιλικού. Αλλά από την άλλη, στήριξη και στην ΠΑΕ. Στήριξη και στην ΚΑΕ με την αγορά διαρκείας όπως ανέφερε το χθεσινό βραδινό μήνυμα των ε, οργανωμένων ε, δουάρ, εντάξει, το φιλικό, θα και το φυλικό θα γίνει η ομάδα το βλέπει όπως το είπε και ο Σούπερ Τριάλος στην ανακοίνωση του θες, το βλέπει από τη δικιά της σκοπιά, οι οργανωμένοι το βλέπουν από τη δικιά της σκοπιά και οι έχουν δίκιο θα πω. Σε αυτό το, κομμάτι σημασία έχει σε περίπου ένα τέταρτο θα έχουμε τη σέντρα σε αυτό το φιλικό του Άρη με τη εδώ πέρα στο Κεμάτα. Υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ των φίλων της Σάλκε ή είπα όλο που και μαζί. Έγινε. Έγινε. Νίκο, βγήκαν, εισιτήρια για το παιχνίδι, 630 εισιτήρια. Ναι, ναι, τόσα ήταν. Ε, όλα. Και μάλιστα πώ αναφέρουν από την πλευρά τη άλλη και όλοι υποβλήθηκαν σε τέσσερις του κορονοϊού. Οι οπαδοί. Ναι Άλλο πάλι και αυτό. Ψέματα. Δεν ξέρω κατά πόσο έγινε, αλλά αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν οι άνθρωποι τη Γερμανία. Ψέματα. Χειρότερα από εμάς είναι αυτή. <laughs> ε, ψέματα, αλήθεια τώρα. <laughs> αυτό τουλάχιστον λένε ε, αυτοί. Η, η ομάδα, και εσεί επιστρέφετε σήμερα, Νίκο, να ή θα κάνετε κανένα διήμερο και. Εσείς Αύριο. Μια χαρά. Αύριο. Μια χαρά. Oh, και νωρί το φιλικό. Νωρίς το φιλικό, α... νωρίς το φιλικό α... Μια χαρά. Και φιλικό. Αύριο. Μια το πρωί από το αεροδρόμιο του Μονάχου δεν είναι τόσο μια χαρά <σοίλοι> γιατί πρέπει να φύγουμε και πολύ από το. Απ νο... για, να... για να πάτε. Τι ώρα πετάτε, 8, 5, 9. 5, 5, 5, 10... 10 και 20, νομίζω. Ε, καλά πετάτε 10, εντάξει. <σοίλοι> ναι, αλλά θα πρέπει να είναι μια ώρε από το, Θα Πρέπει να είστε 9 στο Μόναχο. Ο Γιώργο Ο Δυστυχώ, ναι. Ωραία, ξεκινήστε από, από τώρα. Ξεκινήστε. από το μάτς μετά. το μάτς, Κοιμηθείτε στα μάτια του αστροδρόμου, γιατί βρώμα είστε, να ξέρει. Ναι. Τώρα, όχι το κανονίσαμε, ειδικά με το σημερινό, γιατί αν συνέχιζε, λέω εγώ, μπορεί να χάναμε και τη θέση του παιχνιδιού. Εντάξει, μόλι συμβαίνουν αυτά. Τώρα, μη λε, χάθηκα, έρχομαι, περίμενε. Το κανονίσαμε για να είμαστε στην επίπεδο τουλάχιστον Ωραία. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Περισσότερα σε λίγο θα σα πω. Έγινε, Νίκο, να σε καλά, ευχαριστούμε. Λίγο έξω από το Facebook, λοιπόν, ο Άρη αντιμετωπίζει τη Σάλκε σε ένα πολύ σπουδαίο φιλικό. τώρα Ό,τι και να είναι είναι Σάλκε, δεν είναι. Πλα, καζεφιλικό τώρα, βγάλε, εντάξει. Η Φορτούνα, Κίκερ, 5286, Άχεν. Ξαναλέω για του φίλου που συντονίστηκαν τώρα. Κουέστα, Ντάτκοβιτ, Ροζ, Μπαγκαλιάν, Ισάκιτ, Γανέα, Σάσα, Φετφαντζίδη, Τζέγκο, Μαντσίνη και Γκάμα. Αυτή είναι η 11 του Άρη θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση από το Λίμπερο 107,4 από τον αποθελμό μα τον Νίκο Παδόπουλο. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον για του φίλου του Άρη, νομίζω. Εντάξει, καλό Μεγάλο μάτσι. να δουν την ομάδα του στο ξεκίνημα τη προετοιμασία ή στα μέσα, αν θέλετε, με μια ομάδα που όσο και να μην τα πάει καλά στην Bundesliga, δεν πάβει να είναι ένα το σημαντικό κόστο. Ε, Εντάξει, καλά, τι λέμε τώρα. Σάλκερε παιδιά. Okay. Το βασιλικό μπλε και τα λοιπά, του λέγανε. Που παίξατε μαζί του. Βέβαια. Που μαλώσανε μεταξύ του είχε γίνει τότε με τα πάνω, κάτι είχε γίνει. Με τη Σάλκε. Σηκώθηκε πανώ το σκοπι... σημείο του Α, αυτό κάτι είναι... είχε γίνει. Ε, Επενεύει η αστυνομία τη Γερμανία με σπρέι, με γκλόπ, με. Είχε γίνει καλό, χαβά. Ε, γι' αυτό λέω. Λέω. Για το αφήσα απ' έξω ο Στέφεν ο Χούμπαρο στο γήπεδο. Είχε ο Χούμπαρο, ε. Έχει, ναι, φίλε. Ο oh. Χούμπαρο θεωρείται ο προπονητή του αιώνα για τη Σάλκε. Και εμεί εδώ, ο πιομένο. Ο Κοσαντάρα. <laughs> Ο Μεθίστακα. Οι αναλυτέ εδώ τη πόλη μα. Ναι. Που ερχόταν, λέει, πέντε λεπτά πριν την προπόνηση, πιωμένο. Ο Χρυσού που τον έχουν σα στη Γερμανία. Ε, από, από εδώ κάνει σέντρα. Ναι, ε, ναι είμαι μεγάλο αναλυτή. <laughs> Η μπαλαδόφα τη εδώ ειδική είναι. Ναι, εντάξει τώρα, εντάξει. Ε, εντάξει, τέριο, και εμεί παίξαμε μπάλα και ξέρουμε <laughs> πω είναι. Ε, τα παράδοση στο αεραστεχνικό έπαιζα μαζί με το Μήτρακα και με το Σαμαρά και με ξέρουν Φίλιο, ο εμένα. Ο κόσμος είναι εντάξει, όπως λέω, για, για μέσα συναδέρφους που, εντάξει. Ε, καλά και οι συνάδελφοι από τον κόσμο. Είναι ο Σάγκλη, ας πούμε, είναι ο Μουρίνιο και είναι από κάτω λίγο οι συνάδελφοι εδώ της πόλης μας. Άγονται και φέρονται. Εντάξει, οκ. Ε. Ε. Okay. Από την κοινή γνώμη σου, λέω τώρα τον ξεφωνίζουμε, είναι ευάλωτο. άρα κι εγώ θα πάω εκεί, με το ρεύμα. Θα τον ξεφωνήσω, θα βρω και ένα στοιχείο παραπάνω. Ναι. Ε, άργησε ο Στέφεν στην προπόνηση, ε, λεκτικό επεισόδιο με τροχονόμο. Ε, έξω από τη Μεσύμβρια και τέτοια. Κοιτάξτε, το γεγονό ότι στην προετοιμασία στο Λέο Μπεν τη Αυστρία το 2013 που ήμουν παρόν δεν ήταν πολύ ενεργό ο Στέφης είναι αλήθεια. Νάτο. Δηλαδή είχε βρει ένα παγκάκι στην άκρη του γηπέδου, εκεί την έπεφτε. Νάτο. Τον έφαγε ο Πάμπλο και τέτοια. Και την έκανε την προπόνηση ο Τόνι Λόχοφ, αν θυμάσαι ο βοηθό του. Αυτόν έφαγε ή ο Πάμπλο, με ποιον έφυγε την προπόνηση. Το Δόνι. Το δόνι. Λοιπόν, και κύλησαν οι δύο εβδομάδε κόσα στο... στο Λέομπεν με τον Στέφεν στο παγκάκι. Μόνο και στο... τον Λόχοβ να τρέξει σαν σα... σα το χαζό στο γήπεδο. Και ο Στέφεν τι έκανε. Παρακολουθούσε την προπόνηση. Ο oh, ΕΟΤ. Και με το που έγινε το παιχνίδι με τη Σάλκε. Στο οποίο δεν πήγα, αλλά ο Σταύρο. Ναι, ναι. Λέει: Βγαίνει ο Στέφεν. <χει> για προθέρμανση και, και αρχίζει βάση του κόνου. Άρα τους κόνους, ξέρεις, να δείξει στου Γερμανού. <χει> 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 δηλαδή έκανε τα πάντα ε... στην προθέρμανση. Ε, Οδηγίε αυτό... του κόνου, αυτό, ναι. Ε, ε, άρα και ο Στέφεν έδωσε <χει> λίγο. Ήταν <χει> <χει> λίγο. Έδωσε που λέγεται στο χωριό μου. Έδωσε λίγο δικαιώματα. Εότ. Έδωσε, ναι. Αλλά φίλε τώρα Κωνσταντάρας Κωνσταντάρα και ο Μεθίστακα και αυτό, εντάξει, ναι, okay, πιωμένος, πιωμένο πάντα και τέτοια. Είπαμε ο ένα είναι ο βοσκό, ο άλλο είναι ο τουρίστας, ο άλλο είναι ο κομπλεξικός, ο άλλο είναι ο. Α, καλά, εμεί τα... είμαστε καλύτερα από όλου, εννοείται. εννοείται. Λοιπόν, Ασαριφάρτ ανακοινώθηκε, πάμε εκάρα μου. Α, Α, ε, κάρα αυτό, που, μου. Αυτό, που, αυτό που, αυτό, που, θυμάμαι, Κώστα, είναι εκείνη η πτώση του στο ΑΚΑ, σαν επενδύτη του Ολυμπιακού που έπεσε πραγματικά σαν πυροβολημένο. <laughs> και για αυτή την εποχή εκείνη η πτώση. Ε, ανακοίνωσε τον Διάκο Σίλβα η Τσέλση. Καλή μεταγραφή για του φίλου των. Από την Πάγερ, ναι. Τον Μπλε. Όχι, δεν πάρει, δεν Α, από την Παρή, δεν έχω κοστά. Α, από την Παρή, συγγνώμη. Από την Παρή, εντάξει. Από την Η ιστορία του είναι γνωστή, όπω λέγαμε και νωρίτερα. Ε, σφαβέλε, Στι μεγάλωσε. <laughs> ναι, βέβαια. Άλλαζε πέντε λεωφορεία για να πάει Απίστευτο 200 χιλιόμετρα και, και γερνούσε με τα πόδια <laughs> με τα ξημερώματα <laughs> μόνο του, αλλά. Υποσχέθηκε στο, στη ο μητέρα του, είναι ανάπηρο στον πόλεμο το Φόκλαντ τότε είχε πάει στο φόρος. Τον είχε, τον είχε πυροβολήσει. Στον το φόκλον, <laughs> ο μπαμπά του Μαγκουάιρ που συνελήφθη στη Μίκο, άλλο φλόρος Τον κόψανε την εθνική όμως Μου περάσαν λέει και φοβήθηκα. Αχ καλέ. Τον κόψανε την εθνική όμως Δεν ήξερα λέει ποιο μου πέρασε χειροπέδες και φοβήθηκα πάρα πολύ. Είπε στο BBC ο Harry <laughs> ρε, Χάρι Μαγκουάιρ. ρε Χάρη Ο τώρα εκεί έγινε λιάρδα. Πλακώθηκε με άλλο τον κράζανε για τι ομάδε. Έτσι έγινε. Και μετά. Ε, Το που λέγανε οι αδερφοί μου και αυτό. Ναι, ότι και καλά. Ότι αλβανή... αυτοί όρμηξαν, Ότι ήταν Αλβανοί. ήτανε Τον κράζανε για τι ομάδε. Mm -hmm. Και ότι αυτοί όρμηξαν την αδερφή του στον καυγά πάνω. Χτύπησαν την αδερφή του και μετά όρμηξε αυτό και καλά. Και επειδή αυτό είναι αθλητή και γεροδεμένο, λέει ότι του έδιρε, α πούμε και εντάξει. Αυτό αλήθεια είναι. Δεν μπορεί να βάλει με αθλητή γενικότερα. Καλά, ναι, εντάξει, εννοείται. Κοίταξε. Επειδή είμαστε χρόνια και στου καυγάδε, ξέρει. Ε, καλά, ναι. Τι μανούρε πρώτο ε, είσαι. είσαι. <laughs> street Fighter κτλ. <και> <laughs> <laughs> Το θέμα είναι ποιο θα τη ρίξει πρώτο. Άμα τη ρίξει πρώτο, μετά έχει πλεονέκτημα. Κώστα, θα σου ξαναπώ με αθλητή. Έχω να μάλω στο δημοτικού εν ναι. εντωμεταξύ. Εν δεν, μπορεί, δεν μπορεί να τα βάλει κανεί μα με αθλητή. <laughs> ναι, εντάξει, εννοείται. Σε ακόμα διά... και αν είναι βετεράνο και έχουν περάσει πέντε χρόνια. Σε θα σε διάρκεια. κάνει και... τόπι. Ο καλό βετεράνο είναι ακόμα και ψυχάκιδε και Γυμνάζονται πιο πολύ μετά. Λοιπόν, Κώστα, να κλείσουμε να σου πω το εξή. Να στείλουμε ένα βιογραφικό στου Kings. Που ψάχνουν. Ψάχνουν έναν αντικαταστάτη του Ντίβατ που είχε βοηθό τον Πέτζα. Και αυτό ο Ντίβατ και ο Πέτζα, άλλοι ότι και αυτοί εκεί. Πήραν το Μπάγκλι αντί για τον Ντόνσιτ. Συγχαρητήρια. Γύρω στο 1 εκατομμύριο έπαιρνε ο Πέτζα το χρόνο. Ναι, Σαν για... βοηθό του Ντίβατ. Assistant... Άρα, άρα, ο Ντίβατ έπαιρνε 3-4. Assistant General Manager. Άρα όταν παίρνει ο assistant ένα εκατομμύριο, δεν θα παίρνει ο, ο κανονικό που Βέβαια, 4. Α, Βέβαια, αφού το general manager στο NBA φίλε, είναι θεσάρα. Ε, κάνει κομμάτι έναν οργανισμό 600 εκατομμυρίων δολαρίων τζίρο το χρόνο. Να στείλουμε ένα βιογραφικό λε. Ναι. Και ο άλλο τώρα. Ο Βοηθό το... θα είμαι. Ο Ντόνσιτ από 12 χρονών είναι το παιδί θαύμα στην Ευρώπη. 18 χρονών είναι πρωταθλητή Ευρώπη με τη Ρεάλ Μαδρίτη. Φαίνεται το παιδί δηλαδή ότι θα κάνει παπάδε. Είναι 18. Και τον προσπέρασαν. Και πήραν άλλον. Και πήρε ο μεγάλο Ντίβα, πήρε άλλον παίκτη. Πήρε έναν Μπάγκλι. Και πήραν μετά οι Ντάλλα, πήραν τον, τον Ντόσιτ. Και ο Ντόσιτ κάνει παπάδε. 76 πόντου σε κάθε αγώνα. Και η Σακραμέντο 14 χρόνια εκτό playoffs. Βλάντο. <laughs> 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 ναι, αλλά πιστεύω λέει, ότι ο Μπάγκλι θα ανταποκριθεί. <laughs> Έκανε δηλώσει όταν έφυγε. Ο Μπάγκλι πιστεύω <laughs> ότι θα, ε, θα... Ε, θα με δικαιώσει και τέτοια. Σημειρών, σημειώνουν τα αμερικανικά μίντια Κώστα ότι αν δεν βρεθεί ο αντικαταστάτη μέχρι τον draft και τη free agency περίοδο, ναι. τότε τη θέση του θα πάρει έστω και ω υπηρεσιακό ο άλλο του παίκτη των Detroit Pistons, Τζοέ Ντούμαρ. Ο Ντούμαρ. Ε, βέβαια. Αυτό έπρεπε να βάλουμε. Λοιπόν, αυτά και για το NBA. Απλά επειδή εμπλέκεται ο Ντίβατ και ο Στογιάκοβιτ. Εντάξει, καλό δίδυ μου κάνανε. Λέει ο Μάνο και έχει δίκιο ο φίλο μου ο Μάνο. Mm -hmm. Μάνο, πότε θα έρθει να μας γυρέψει, ρε φίλε. Δεν χώνευε, λέει τον μπαμπά του. Όντω το διάβασα και αυτό, όντω δεν το είπα. Ε, και επειδή δεν χωνεύω τον μπαμπά του. Τι με νοιάζει εμένα, Και εγώ δεν χωνεύω τον μπαμπά του Τάδε, αλλά με τον Τάδε είμαι φίλο. Τι, Πούτιν. Λοιπόν, μιλά, φτα, μιλάει, φτα, φτάσαμε στο τέλο. Ποιο μιλάει, Κανένα μιλάει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλο μαζί μα. να Μαζί μα η pizza Mr. Gold. Σήμερα που έχει μπάλα, τώρα σε λίγο ξεκινάει. Παραγγείλτε, προλαβαίνετε, τα παιδιά είναι και πολύ γρήγορα στον delivery. 2-31-06-28-586. Επαναλαμβάνω, 6-28-586. Πίτσε, μακαρονάδε, σαλάτε, καλτσόνε, πένερλι. Τώρα μεσημέρι και μαγειρευτά, μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο. Και ποιότητα και καλέ τιμέ. Έτσι. 2,3106,288,5,86 επαναλαμβάνω. Μεσολογίου δύο στι οικέ. Mr. Gold Pizza. Και φυσικά, For All Stores για τα 7 χρόνια. Τρει μέρε μείνανε. Τι μέρε μείνανε για τα 7 χρόνια των For All. Μπαίνετε στα For All. Παίρνετε ε, μπαρονέ αράμπικα καφέ. Παίρνετε energy drink. Παίρνετε αναψυχτικά. Παίρνετε παγωτά. Έτσι με αυτό το κάθε προϊόν παίρνετε και από ένα κουπόνι. Το συμπληρώνετε, το ρίχνετε στην κάλπη και μπορεί να είστε ένα από του 50 μεγάλου τυχερού που θα κερδίσετε απίστευτα δώρα. Ένα πεζό 208, σκούτερ, ποδήλατα, κινητά, PlayStation, φωτογραφικέ μηχανέ και τριήμερα στο πύλιο. Φορτσάρετε. Φορτσάρετε. <laughs> Φορτσάρετε. Ασπίδα ο λαό. Μήνυμα. Ασπίδα λοιπόν, γροθιά. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. Να είστε όλοι καλά. Να χαλαρή σήμερα Παρασκευούλα, μια χαρτάξη να το σοβαρέψουμε και πολύ. Καλό κλίμα είχαμε. Τα νεύρα μα δεν τσιτώθηκαν. Εντάξει, αποχωρούμε. Τώρα έρχεται ο φίλο. Δύο λεπτάκια. Από, <laughs> από πίσω... <laughs> Δεν θα με δει. δει. <laughs> Διάλειμμα δύο λεπτών <τρέχοντας> και επιστρέφει φύγω. ο Λίμπερο με Νίκο Παπαδόπουλο από την Αυστρία και Χρήσα Αθωτσαλτίδη στο στούντιο. Τα λέμε μαζί τη Δευτέρα, λίγα λεπτάκια μετά τι. πότε? Δευτέρα είπα. Δευτέρα. Μετά τι 12. Ημέρα κληρώσεων για Πάο και Άρη. Σημαντική ημέρα, Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Καλό μεσημέρι.